Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Ξεδράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Καλημέρα, εδώ είμαστε ξημέρωμα 29 Σεπτεμβρίου. Καλημερίζω τον Αντωνιάδη και τον Δωμάζο, τον Ψηλό και τον Κοντό. Παρθενάκης από τη μια μεριά, Βασίλης Αργιανός από την άλλη. Παρακολουθήσαμε τα UEFA σήμερα, είδαμε την ΑΕΚ 2-2 και ξεκινάμε με μπάσκετ. Επιτρέπει στο Ψηλό γιατί εδώ έχει θέματα. Την είδηση πότε την πετάξω εγώ. Μετά. Πετάξουμε μια είδηση από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Νέος προπονητής της Μπάγκερν αναλαμβάνει ο πρώην προπονητής της Ντόρτμουντ, το Τούχελ. Δεν το έχουν γράψει ακόμα πουθενά. Από Γερμανία μας ήρθε η είδηση. Μου θύμισε σαν λευκή πετσέτα αυτό το πράγμα. Άμα πάρουν τον Τούχελ προπονητή αυτή εκεί, αυτά που είδαμε με την Ντόρτμουντ πέρυσι, περαστικά του από τώρα. Ξέρεις, άμα κάνεις μια απλή ερμηνεία του ονόματος στα αγγλικά, καταλαβαίνεις προς τα πού πας. Τούχελ. Α, Τούχελ. Κατά διαόλου. Ωραίος συνειρμός. Για πάμε και για τα πασχετικά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πασχετικά. Τι κάνετε? Καλά είστε? Όλα καλά. Αυτό όρθιο ακόμα καλά είμαστε. Αυτό είσαι τώρα. Τώρα σηκώθηκα. Ωραία. Άμα λοιπόν, συνεχίσουμε με το Λάσκαρη, με αυτά που βλέπουμε, δεν θα είμαστε καλά εμείς. Τέλος πάντων, να δούμε τι έχεις να μας πεις. Θα πάμε ανάλογα με την επικαιρότητα. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Ναι. Πάνε όπου θες. Πολύ μακριά δεν μπορούμε να πάμε και δεν μπορώ να έχω και ούτε να μαντέψω ούτε τη γνώση να έχω του ρεπορτάζ πριν τρέξει. Σίγουρα πάντως μπαίνουμε σε ρυθμούς ντέρμπι. Κωστή την άλλη εβδομάδα έχουμε κύπελο. Τετάρτη, Άρης ΠΑΟΚ. Οπότε σε βολεύει και σένα αυτό. Πότε είναι? Την άλλη Τετάρτη. Τι ώρα? Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Λογικά την ώρα την τηλεοπτική. Φαντάζομαι 7, 5. Μπορεί παλέντε και σπορ θα παίξουν. Ναι, στο παλέντε σπορ. Πρώτη φορά μετά από χρόνια μέσα στην έδρα μας φαντάζομαι outsider αυτή τη στιγμή. Μετά από πολλά χρόνια, outsider. Δεν θυμάμαι. Μην το λες, ξέρεις γιατί. Γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει μια εικόνα πιο ομοιογενούς, πιο ομάδας, πιο καλής προετοιμασίας. Πιο πλήρης αυτή τη στιγμή. Είναι πιο πλήρης. Δεν έχει άγχος. Είναι πιο νοικοκύρης. Αυτή τη στιγμή, έτσι και είναι.
για τους περισσότερους μπασκετικούς έχει ένα προβάδισμα. Τώρα, αυτό το προβάδισμα θα πρέπει να αποδειχθεί όμως και στην πράξη. Νοκάουτς. Καλά, ό,τι και να είναι, είναι και το Αλεξάνδριο. Εντάξει, ό,τι και να είναι, μόνο. Το Αλεξάνδριο μπορεί να είναι και χλεβασμός για το Λάσκαρη. Και να είναι. Ναι. Είναι πάντως ένα ωραίο timing λίγο να ανέβουν τα αίματα σε εισαγωγικά και μη. Τώρα. Να τιμωρηθεί το παλέ. Τώρα από εκεί και πέρα όχι, δεν θέλουμε να τιμωρηθεί τίποτα. Λέω τι μπορεί να γίνει, δεν θέλω τι θέλουμε. Να ξεκινήσουμε από τον Άρη ή από τον ΠΑΟΚ. Από την καλύτερη ομάδα. Ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ. Ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, ωραία. Έχει δώσει κάποια αρκετά φιλικά και οι δύο ομάδες ήταν σε τουρνά στην Προύσα όπου ο καθένας έβγαλε τα συμπεράσματά του. Ο ΠΑΟΚ έδειξε αρκετά καλός. Μέτρησε τις δυνάμεις σου, δείχνει ότι είναι ομάδα, δείχνει ότι έχει κατανείμει καλά τους ρόλους ο κ. Παπαθεοδόρου. Υπήρχε και ένα φιλικό χθες πάλι το οποίο έδωσε μια συνέχεια στις μέχρι τώρα εμφανίσεις. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα αν δεν δούμε σε επίσημα παιχνίδια και τις δύο ομάδες. Οπότε, καλώς ή κακώς, το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ την επόμενη Τετάρτη είναι ένα crash test και για τους δύο. Γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα, ξεκινούν σιγά σιγά και οι υποχρεώσεις στο Champions League που ο καθένας θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι αρκετά γεμάτο σε όλες τις θέσεις. Δεν είχε βέβαια τον Γκλάσεν και τον Χαραλαμπόπουλο λόγω προβλημάτων. Οκ, τα γνωρίζουν αυτά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και φροντίζουν να έχουν σε πλήρη εγρήγορση όλους τους παίκτες. Εντάξει, κουράζει λίγο αυτό που λέω. Είχε σήμερα μια πολύ ωραία εκδήλωση σε ανοιχτό γήπεδο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. γιατί γελάς? Κορδελιού Ευόσμου. Ναι, τέλος πάντων, ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε να κάνει πιο πολύ με τα παλαιά χαρακτηριστικά του μπάσκετ. Δηλαδή, όταν ήμασταν εμείς πιτσιρίκια, όταν ήμουν εγώ δηλαδή 15, 13, 17 χρονών και παίζαμε στα ανοιχτά, όλη η πεμπτουσία του μπάσκετ ήταν το ανοιχτό γήπεδο. Μια μπάλα μπάσκετ και 5-5, 3-3 να βρούμε μπασκέτα. Και τα λοιπά. Σε εκείνη την λοιπόν εκδήλωση, αυτή την εκδήλωση. Τι εκδήλωση ήταν? Ήταν, ρε παιδί μου, αφορμή για να παραστούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο Μπάνιο Πρέλεβιτς, ο Τέλης Ζουνατζίδης και ήταν και το τεχνικό team. Και τι κάνανε? Ο Ηλίας Παπαδόπουλος. Στήριξαν μια ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει να κάνει με ανακαινισμένο γήπεδο ανοιχτό μπάσκετ μια ομάδα. Κανένα δεν οικονόμησε. Το έκανε ένα χορηγό ο οποίο είναι στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Χορηγό δεν οικονόμησε. Να οικονομήσει από τι? Ξέρω εγώ κάτι. Άμα δεν έχει έσοδα, θα βάζει λεφτά για να ανακαινήσει ένα γήπεδο, πόσο βγάζει? Τον Πρέλεβιτς εκεί χωρί λόγο, χωρί αιτία. Χωρί λόγο, γιατί χωρί αιτία? Δηλαδή, συγγνώμη να σου πω τώρα κάτι. Εσύ όταν είσαι παρόν σε κάποια γεγονότα τα οποία κρίνεις εσύ άσχετα με την χορηγική ή την οικονομική φύση μιας εκδήλωσης, πάντοτε εσύ πας με τα κατεβασμένα τα μούτρα ή χωρίς διάθεση? Άμα δεν κορμάω, βέβαια. Ωραία. Δεν υπάρχουν κάποιοι φίλοι σου, κάποιοι γνωστοί σου, οι οποίοι σε προδιαθέτουν ανάλογα να τους στηρίξεις? Αν είναι φίλος μου, ναι, θα πάω να το στηρίξω. Ναι. Άμα άρα δεν είναι φίλος μου, θα πάω δηλαδή, να κάνω. Δηλαδή, άλλο φίλος, άλλο δουλειά. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα καλό κλίμα μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι, ή δύο μεριών που συνεργάζονται για το καλό μιας ομάδας? Όχι. Γιατί όχι? Γιατί υπάρχει κάποιο μαρμίδα στη μέση. Εντάξει, υπάρχει χορηγική σχέση ανάμεσα στην ΚΑΕ και την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωραία. Πέραν αυτού όμως, όταν το αντίκρισμα και το κέρδος είναι δεδομένο. Το κέρδος για εμάς ποιο ήταν, δηλαδή? Για μας. Ναι, για αυτούς που ήταν στον Εύωσμο και πήγαν καφέ, τι κέρδος? Για μένα, παντού χάρη που πήγα, πήγα να κάνω ρεπορτάζ θέμα για την εφημερίδα. Εσύ, οικονόμησε, ναι. Ρεπορτάζ. Αυτός που ήταν εκεί, ο Στόχο. Ήταν μια εκδήλωση που, η οποία. Ποιο χάρηκε από την εκδήλωση? Ήταν μια εκδήλωση ρεκοστή η οποία είχε λίγο, πώς να το πω, παραδειγματικό χαρακτήρα. Ότι ανακαινίστε τα ανοιχτά γήπεδα να είναι πιο κοντά ο νεαρός κόσμος στον αθλητισμό, είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό το μήνυμα σε χαλάει, παραδείγματος χάρη. Να έχουν τα παιδιά περισσότερα ανοιχτά γήπεδα στη διάθεσή τους. Ο δήμαρχος είχε καμιά σχέση? Συνεργάστηκε και η δημοτική αρχή. Κάποια κορώματα είχε η ιστορία. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει με αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτό που πήγα και είδα ήταν ωραίο σαν αποτέλεσμα. Εμένα με είπαν σήμερα να βγει μια φωτογραφία. Λέω, γιατί να βγω φωτογραφία? Ναι. Λέω, τι, χωρίς να πάρω λεφτά να βγω φωτογραφία? Γιατί εγώ τώρα πεινάω, κάνω ράνο, τελειώνει ο μήνας. Μα είναι, λέει, για τον οργανισμό. Τον οργανισμό, το Μετρόπολη. Το Μετρόπολη το κάνει, ναι. Άρα εγώ που δουλεύω στο Μετρόπολη. Άρα θα βγω φωτογραφία. Γιατί θα δίνουμε ρεύμα
δωρεάν για ένα μήνα, ξέρω εγώ, στους ανθρώπους που θα το κερδίσουν. Δηλαδή, έγινε μια καμπάνια, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Ναι, ήθελες τόσο πολύ μεγάλη ανάλυση για μια τόσο απλή κίνηση. Και άμα μου πει έρχεται ο τάδε χορηγός και θέλω και φωτογραφία, την τσάπα θα βγω. Να μην βγει τσάπα, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, κάποιες στιγμές είναι λίγο πιο χαλαρές. Πιο... Ναι, έχει στη δουλειά. Τέλος πάντων, εντάξει. Οκ, ναι. Σωστό. Ναι. Στο κομμάτι της δουλειάς, οκ. Okay. Ναι. Αν είναι ο χορηγός, αν είναι ο επιχειρηματίας φίλος μου, παίζαμε μαζί μικρή. Πηδάγαμε μαζί τις φωτιές του Αϊγιάννη, θα πάω. Άμα είναι φίλος μου. Άμα δεν είναι, γιατί να πάω. Τέλος πάντων, εγώ. Καλά, δεν είναι, περιορίζω λίγο το σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι αυτό που ανέφερα, ότι τα ανοιχτά γήπεδα είναι η πεμπτουσία του μπάσκετ. Αν μπορούν να είναι πέντε άνθρωποι του μπάσκετ σε τέτοιες εκδηλώσεις, είναι σημαντικό για τα νέα παιδιά. Σαν χλαμάρες. Ανοιχτό γήπεδο, πέφτει χιόνι, γλιστρά. Ναι, να σου πω κάτι, γιατί το λέω. Γιατί άλλο γκέλ κάνει ο Πρέλεβιτς, άλλο γκέλ κάνει ο Γκάλης, άλλο γκέλ κάνει ένας ο οποίος το γνωρίζει. Πήγε ο Πρέλεβιτς, ναι. Και αυτός που λέει 20 χρόνων ξέρει το Πρέλεβιτς. Ναι, φυσικά. Πού το ξέρει. Είναι πιθανότερο να ξέρει τον Πρέλεβιτς παρά κάποιον άλλον λιγότερο γνωστό. Ποιος πήγε εκεί, πήγε ο Νίκος Σταυρόπουλος, πήγε ο Τέλης Ζουρνατζίδης. Δηλαδή, άμα πάει ο Ζουρνατζίδης στην Τσιμισκή και περπατήσει, θα το χρονίσει κανένα 20 χρονών, αυτό λέω. Ο Τέλης Ζουρνατζίδης δεν έχει τόσο μεγάλη αναγνωσιμότητα όσο ο Μπάνε Πρέλεβιτς, αλλά κοντά στον Μπάνε τον Πρέλεβιτς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Ναι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήγε σε αυτό το κάλεσμα. Τι μου λες, παρένθεση. Ωραία. Ναι. Αυτοί οι Αργενείς στο Δημαρχείο που πήγαν και τσιρίζαν και φωνάζαν και πήγαν κάνανε ψήφισμα, γιατί πήγαν, για ποιο μάτς. Για μπάσκετ ήταν για βόλη. Χθες που πήγανε στον Εύωσμο, γιατί πήγατε στον Εύωσμο, γιατί φωνάζατε. Για ποιο θέμα λες τώρα. Α, δεν το ξέρεις ούτε εσύ. Ούτε εγώ το ξέρω. Α, ούτε εσύ το ξέρεις. Ναι. 0% θεαματικότητα. Πάμε παρακάτω. Δεν το ξέρει λοιπόν, εσύ, δεν το ξέρει αυτό. Πήγαν Αργενείς, ποιο του άκουσε, ποιο του είδε εκεί στον Εύωσμο. Πήγαν εκεί πέντε Αργενείς, κλάιν. Δεν ξέρω αν πήγαν για τον μπάσκετ, τι να σου πω εγώ. Δεν το λέω. Εντάξει, είχαμε και ρεπό. Το μπάσκετ, ο κόσμο θα εκφραστεί στο ντέρμπι. Μη. Λοιπόν, θα εκφραστεί για το Λάσκαρη, έτσι, δεν λέω κάτι. Αυτά θα εξήλω Λάσκαρη, δηλαδή. Κοτρώνε. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο ευεργετικό να κερδίσουμε να χάσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Εννοείται ότι θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά καμιά φορά δηλαδή μπορεί να χάσουμε, να γίνει καμιά ιστορία και να επιταχυνθούν κάποιε διαδικασίε οι οποίε τώρα πάνε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δείχνει πιο νοικοκυρεμένος, πιο σε καλό time. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Άρης είχε καλές μικρές κινήσεις αυτό το διήμερο. Τι κινήσεις. Ανακοινώθηκε ο Μπένσον και ο Μπέλ, δύο Αμερικανοί παίκτες οι οποίοι θα έρθουν αύριο και τη Δευτέρα. Τι θέσεις παίζουν αυτές, Στέλιο? Γκάρ και... Ψηλός. Ναι. Γιατί θέλουμε πεντάρι, θέλουμε, δεν μπορεί να τη βγάλει ο Χρυσίδης. Πρέπει να το αναλάβει η διοίκηση Λάσκαρη. Δηλαδή αυτοί με πόσους έρχονται, προκαταβολή ποιος θα τους δώσει. Η διοίκηση Λάσκαρη. Από τη στιγμή που έχουν παραιτηθεί ο Αρβανίτης, ο Ρούσος και ο Νικολός είναι υποπαραίτηση, ποιο θα. Ο Λάσκαρη θα το δώσει προκαταβολή. Είναι η δικιά του υποχρέωση και η δικιά του. Πώς να το πω. Ευθύνη. Μεζούρα έχω. Καλά, μουράζε. Μετράω τα φέσια. Ένα το κρατούμενο, η ομάδα πήρε άδεια από την ΕΑ, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι σημαντικό. Με κανένα μέσο. Διευθετήθηκαν δύο υποθέσεις που είχαν να κάνουν με τον. Νίκο τον Πετράτο και με το Παλέ κατατέθηκαν έγραφες συμφωνίες. Ναι. Ήταν δύο βήματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Ναι. Δεν σου λέω ότι έγινε μεγάλη υπέρβαση, αλλά ήταν δύο πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν έστω για προσωρινή. Πώς να το πω. Καλή εξέλιξη. Πριν πεθάνει, του δίνει αντιβιωτικό, ναι. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Μπορεί, ναι, κάπως, το βλέπω εγώ πεσημιστικά. Δεν μπορούμε να πάμε μακριά ούτε στο θέμα του Άρη. Αν και βρέθηκε σήμερα στο παλέκι στην προπόνηση ο κ. Λάσσα και είχε κουβέντα με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, θέλοντας να δείξει ότι προσπαθεί να παλέψει το καράβι και να βρει λύσεις. Ναι. Τώρα, αυτά φαίνονται η στην. Η κυρία Τζόρτζια εμφανίζεται. Όχι, δεν έχει εμφανιστεί καθόλου. Πού είναι αυτή, ξέρουμε. Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι μαζί με τον Λάσκαρη παρέα. Δεν πάνε. Όχι, δεν έχει εμφανιστεί. Έχει δει όμως ότι εδώ και καιρό δεν έρχονται μαζί. Ξέρουμε που είναι στην Κύπρο, έχουν τσακωθεί με τα κίνητρα. Δεν γνωρίζω. Πλακώθηκε το δεν γνωρίζω και δεν νομίζω ότι μας αφορά κιόλας. Πώς δεν μας αφορά. Γιατί μας αφορά. Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα. Πώς μας αφορά. Σκουσιάρικα, σαν διοίκηση, σαν αυτό. Δηλαδή. Άμα ξέρω εγώ ότι αυτή η χοντρία έχει τα λεφτά και τα δίνει και τώρα αυτή η λύπη, πώς θα γίνει. Δηλαδή θεωρείς εσύ ότι η αναφορά στη γυναίκα τη δικιά σου, στα δικά σου τα ραδιοφωνικά και όχι μόνο πεπραγμένα αφορά κάποιον. Αν η δικιά μου η γυναίκα ήταν manager μου, α πούμε, ή αν ξέρω εγώ είχε τα λεφτά για να στήσω μια επιχείρηση, βέβαια θα ήταν. Φυσικά. Και πώς ξέρεις τι συμφωνία έχουν οι δύο άνθρωποι μεταξύ τους και τι χειρίζονται. Γι' αυτό θέλω να μάθω, τι με νοιάζει. Εντάξει, τι σε νοιάζει. Δεν είναι της παρούσης όμως. Δεν είναι της παρούσης. Φυσικά δεν είναι της παρούσης. Δηλαδή το έχει εμφανίσει και η Τζόρτζια, η οποία έχει τα λεφτά σε αυτή τη σχέση, δεν είναι της παρούσης. Ναι, μπορεί να ακολουθούν δική τους γραμμή. Δεν με νοιάζει τι κάνουν αυτοί. Ναι, δεν εμείς κάνουμε, που είμαστε λαγωνικά. Εμείς κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε, δεν το λέμε. Προσπαθούμε να το μάθουμε. Αν δεν το μάθουμε, δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Ξέρω, κρυμμένοι είναι αυτοί γι' αυτό. Δεν ξέρουμε. Κρύβεται, ναι.
Εντάξει, και μην ξεχνάς ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο μια ομάδα. Τι μπορεί έχουν να έχουν χίλιες δυο έγνοιες. Για τους οποίους αυτές μπορεί να είναι μεγαλύτερες προτεραιότητες. Και εγώ κουσκουσιάρικο αυτό δεν έχω. Κουσκουσιάρικο, φυσικά. Φυσικά. Ο κόσμος θέλει κουσκουσιάρικα, πράγματι. Φυσικά. Πάμε λίγο και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις άδειες που δόθηκαν. Εδώ είναι λίγο αδικημένος ο Ηρακλής. Γιατί ο Πανιώνιος πήρε τελικά άδεια συμμετοχή στην Οπότε σε κανονικά Α2 ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ναι, στην Α2. Εκτός αν κινηθεί δικαστικά ή νομικά η μεριά του Πασχετικού Ηρακλή και ουσιαστικά ανατρέψει την πιθανή διεξαγωγή της μπάσκετ με τις 14 ομάδες. Αλλά είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Ναι. Υπάρχει ένα φέρ σε αυτό το κομμάτι, αλλά όλοι λίγο πολύ γνωρίζουν. Ποιος ανέβηκε η κατηγορία. Ο Πανιώνιος ανέβηκε και ο Φάρος. Ο Ηρακλής γιατί να ανέβηκε. Γιατί δεν είναι τόσο. Πώς να το πω, τόσο όλα εύκολα, εύκολο σκαμωμένα άμεσα μέσα σε 5 μέρες πληρεί όλα τα χαρτιά που χρειαζόταν η ΕΑ. Εντάξει, αφού το έδωσε αυτό το δικαίωμα και την άδεια η ΕΑ, τότε. Σε ποιον έδωσε την άδεια η ΕΑ. Στον Πανιώνιο. Γιατί την έδωσε την άδεια. Γιατί θεωρεί ότι. Ο Ηρακλής τώρα πού θα μπορούσε να προσφύγει, για παράδειγμα, σε ποιο όργανο. Σε ποιο όργανο, έτσι. Ναι. Υπάρχουν πολλά μέσα τα οποία τα μελετάει η νομική πλευρά του Ηρακλή. Λεφτά αλλά για τα νομικά υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν. Δεν είναι δηλαδή τελεσίδικη είναι αυτή. Συνήθως αυτές οι. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Πιο πολλά λεφτά ποιος έχει, ο πρόεδρος του Πανιωνίου ή του Ηρακλή. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ο πρόεδρος του Ηρακλή. Αλλά από Ηρακλή. Εκεί πέρα. Άμα υπάρχει. Λεφτά, υπάρχει. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να δικαιολογεί. Περίμενε. Υπάρχει μια συντεταγμένη πλευρά ανθρώπων τη. Ομάδα τη Νέα Μήνη που στηρίζουν και βρήκαν λύσει. Συντεταγμένη. Ναι, δηλαδή, συντεταγμένη. Πάω σε δίκη με σένα. Συντεταγμένη, ρε παιδί μου, ενωμένη. Πώ να το πω, συσπηρωμένη. Κερδίζει εσύ. Σε δεν είναι τόσο απλά ρεκοστή τα πράγματα. Δεν είναι ότι πάω, αποφασίζω, προσβάλλω μια απόφαση σε μια οποιαδήποτε δικαστική αρχή και περιμένω να δικαιωθώ. Εγώ ρε παιδιά, ξέρω 20 χρόνια. Έχω λεφτά, δεν έχει λεφτά αυτό. Μαλώνουμε οι δυο μα, πάμε στο δικαστήριο. Ποιο θα κερδίσει. Αυτό που έχει τα λεφτά. Να σου πω κάτι. Ο Πανιώνιος είχε κάποια χρονικά μέσα να δει αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά που έθεσε σαν απαιτήσεις η ΕΑ. Από τη στιγμή που η ΕΑ έκρινε ότι ο Πανιώνιος είναι νομότυπος και καλύπτει όλα τα απαραίτητα χαρτιά, τελείωσε το θέμα. Του δόθηκε άδεια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ηρακλής. Άρα έχει ο Πανιώνιος και πολλά λεφτά. Α, μπορεί να έχει ο Πανιώνιος πολύ λεφτά. Δεν είμαι λογιστής ούτε τη ΚΑΕ Ηρακλή ή ούτε τη ΚΑΕ Πανιώνιος. Να μάθει νομικά. Να μάθω και νομικά δίπλα σου. Από εκεί και πέρα. Περιμένουμε λίγο να ξεκινήσει λίγο η χρονιά. Η κατάγκη βέβαια του Ηρακλή δεν είναι το μπάσκετ. Είναι ότι ο Ολλανδός έγινε πρόεδρος. Ξέρεις ότι παίζαμε μαζί στο Ποσειδόνιο μπάσκετ. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είναι τίμιο παιδί. Είναι άξιο παιδί. Είναι εργατικό παιδί. Είναι και φελός. Και έπαιζε και καλό μπάσκετ. Είδα και καλό μπάσκετ. Έπαιζε καλό μπάσκετ. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, αλλά. Το γουστάρω εγώ και είναι και τίμιο. Δηλαδή, όταν λέω τίμιο. Όταν πρέπει να είναι η 79 έτσι πριν να είναι. Πρέπει να είναι το 79 καλό εκεί. Παιδί. Από εκεί και πέρα. Τελείωσε τον καγιού. Περιμένουμε τα μπασκετικά να ξεκινήσουμε και πηγαίνουμε εβδομάδα με εβδομάδα για να έχουμε. Ωραία θεματάκια. Πάντως για τις μπασκέτες που είπε Στέλιο, τα δικά μας τα μαθητικά χρόνια δεν βρίσκαμε μπασκέτ, αν θυμάσαι. Περιμέναμε και αναμονή για να παίξουμε. Πώς είσαι. 35 είμαι. Α, είσαι 35. Ναι. Είμαστε ίδιες. Εγώ. Ναι. Γιατί ίσα-ίσα. Για βάλαμε ένα σουτάρο. Ίσα-ίσα. Λίγα τριμποντάκια να σε πω. Τέτοια playmaker έκανα τη βρώμικη τη δουλειά. Αυτό το παλιό κοντό δηλαδή θα παίξει μπάσκετ. Γιατί, τι σχέση έχει. Πρέπει και να είσαι. Και το μπάσκετ αυτού. Τι να πω. Κι όμως να σου πω κάτι Κωστή. Έτσι όπως πήγαμε σήμερα σε αυτό το γηπεδάκι που ήταν καθαροβαμένο, πώς να το πω, είχε ωραία δικτάκια. Ωραίο φωτισμό κτλ. Παίζαμε μέχρι το βράδυ αν είχε λίγο καλύτερο καιρό. Βρε και αλευρωμένο βρικόλακα τον κάλλι να κάνετε. Και τον Μπρέλεβιτ να το βάλετε ρετούς. Ναι. Και τον Τζον Κόρβα να φέρετε. Ναι. Ανοιχτά και παιδάκια και ιστορίες. Ο κόσμος το έχει ρίξει στο box και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το έχει ρίξει. Ναι. Στην πυγμαχία το έχει ρίξει. Ναι. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην μπάλα. Ποιο μπάσκετ τώρα. Ποιο Αλβανό θα πάει να παίξει μπάσκετ και Πακιστανό τώρα που ήρθε στην Ελλάδα. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες φύγανε 20 χρονών στην Ελλάδα. Εδώ ποιο Πακιστανό θα πάει να παίξει μπάσκετ. Ποιο μαύρο Γαργαλιάρη θα πάει να παίξει μπάσκετ σε μπασκέτα. Το κορυφαίο ξεφιό είναι που βλέπω στο. Βλέπει πουθενά εσύ να παίζουν πουθενά μπάσκετ. Βλέπω. Κρεμανταλάδε ψηλοί. Άχαρη να πούμε. Βλέπω στην παραλία. Οι πιο νέοι που παίζουμε είμαστε εμεί. Να το. Τι λε τώρα. Βλέπω στην παραλία Πακιστανού με σακάκια να τρέχουν και να κάνουν γυμναστική. Έχω δει σακάκια. Πακιστανό να παίζει μπάσκετ. Όχι, όχι. Λοιπόν, θα ήταν και λίγο. Αλβανό έχει δει να γίνει. Αλβανό μπασκετμπολίστα έχει δει ποτέ. Όχι. Ο Αλβανό τάδε πήδηξε το rebound, το πήρε κτλ. Γιατί τι. Αλβανό, μαύρο,
μαύρο εδώ, πώς το λένε, γαργαλιάρι που πουλάει τη, τα μαξιλαράκια και τα αυτά, πώς το λένε, τα αγαλματάκια. Ναι. Χωρίς να πληρώνει αποδείξεις και δεν το πιάνει η δημοτική αστυνομία, ναι, και πιάνουν τους άλλους, να πούμε, οι άχρηστοι. Αυτό, αυτό είναι. Αυτοί οι, ναι, άχρηστοι. Η, ναι, δημοτική, ναι, αστυνομία, ναι, ναι, και οι άλλοι άχρηστοι αστυνομία πάνε και πιάνουν τους άλλους στα μαγαζιά και τους άλλους τους μαύρους, τους γαργαλιάριδες που πουλάνε χωρίς τιμολόγιο και τους, και τους κοινές τους αφήνουν οι κοπρίτες. Μην ανοίξω το στόμα μου γιατί έχω κακό στόμα. Να μην ανοίξω. Εδώ, μετά φταίει ο άλλος, να πούμε, από τον εφοριακό που τέλος πάντων. Ναι. Που μπλακώνει. Κατά, ναι. Κακό αυτό που δεν χρειάζεται να γίνει. Ναι. Γενικά, ναι, 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 νομίζω ότι έχουμε πιάσει μια, ένα πάτο από κάθε σαπόλη. Ωραία, να καλό θα είναι. Καλό θα είναι λίγο να αρχίσουμε, ναι, να ανεβαίνουν. Ναι. Μην μένει εκεί όμως. Το πάτο. Ναι. Άμα είναι καλό ο πάτο, μην στεναχωριέσαι. Δηλαδή ο βούρκο που λέμε. Βούρκο και πάτο μπορεί να είναι καλό. Γιατί εσύ δεν έχει ωραίο πάτο. Α, εννοείς τον το center for το Βραζιλιάνο, τον παλιό παίκτη. Πάτε ήταν εκείνος. Στο, στο, το πάτο εννοώ, το, της Μίλα. Το πάτε του Πιερικό. Το πάτε το θυμάμαι της ομάδας της Κατερίνης. Γιάννης Πάτε. Ο Γιάννης Πάτε του Πιερικού. Γιάννης. Χτυπήματα της μπάλας. Ο Πάτο δεν ήταν, ο Πάτο δεν ήταν που τα είχε με την κόρη του Περλουσκόνη. Σοβαρά. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαστε ειδικοί στα... στα διεθνή, αλλά νομίζω κάτι τέτοιο. Θα ρωτήσω τον Γιώργο Μάτζιο που είναι ακόμα μέσα. Ο, ναι, Μάτζιος είναι ασύλληπτος. Ασύλληπτος. Μας έκανε ένα τηλεοπτικό κανάλι πρόταση για Δευτέρα βράδυ, ναι, μετά τη δική μας διαδικτυακή εκπομπή στη Μαρμίτα, να κάνουμε δύο ώρες φουλ ποδόσφαιρο. Ναι. Εμένα και τον Μάτζιο. Σοβαρά. Δεν ξέρω αν θα πάμε, αν μας δώσουν λεφτά. Καλές δουλειές. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι ώρα αυτό όμως. 8 με 10 το βράδυ. 8 με 10. 8 με 10. Πάνω στην. Πάνω στη φούρια. Στη φούρια του αλμού, ναι. Τέλος πάντων. Αν θα γίνει. Ναι. Μας κάναν μια ωραία πρόταση, ένα καλό καναλάκι. Συνέχισε. Τι άλλο έχουμε. Τι άλλο, μόνο για μπάλα μας να μιλάτε. Τι άλλο. Μόνο για μπάλα. Μόνο για μπάλα. Για μπάλα. Για μπάλα. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε κόντρα σε επίπεδο ευρωπαϊκό FIBA με EuroLeague. Και πρέπει να βρεθούν και νέες ημερομηνίες για προγραμματικά και όχι μόνο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο να πάρουν θέση και οι παίκτες εδώ. Γιατί... Πότε ξεκινάει η EuroLeague, Στέλιο. Η EuroLeague ξεκινάει εμείς τον Οκτώβριο. Θα πρέπει να βρουν και νέες ημερομηνίες. Νομίζω ότι πάει λίγο σαν το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν και νέες ημερομηνίες. Δηλαδή, και κάποια στιγμή και οι παίχτες θα σπάσουν. Θα κουραστούν τόσο πολύ που θα θέλουν και αυτοί να εκφράσουν τη δική τους γνώμη. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα διευθετηθεί το επόμενο δίμηνο. Δικανιστικό όργανο στην Ελλάδα στους μπασκετμπολίστες, ποιοι είναι. Είναι ο ΨΑΚ. Ο ΨΑΚ ποιο είναι, έχει πρόεδρο. Όχι, δεν ξέρω. Φαντάστη όργανο είναι. Όχι, ναι, δεν έχει τόσο μεγάλη δράση τελευταία. Δηλαδή από την εποχή του Λάζαρου του Παπαδόπουλου που ήταν πολύ έντονη η παρουσία του. Συνδικαλιστές πλάκες, είναι, δηλαδή, είναι σαν να μην υπάρχει σε ουσιαστικά θέματα. Αλλά δεν, είναι, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη μπασκετική κόντρα ώστε να είναι τόσο έντονο το κομμάτι του ΨΑΚ. Δηλαδή είναι πιο πολύ σε θέματα φιλανθρωπίας. Φιλανθρωπίας. Υπάρχουν φιλάνθρωποι. Φιλάνθρωποι, ρε παιδί μου, εννοώ. Σε εποχές Χριστουγέννων, σε συγκεκριμένων εκδηλώσεων, δίνουν το παρόν και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν φιλάνθρωποι, είναι κορόιδο. Πάνε και κάνουν διαφήμιση. Το τάδε σταθμός πήγε και έδωσε στα παιδάκια και το διαφημίζουν. Η τάδε εκκλησία έδωσε και το διαφημίζουν. Γίνονται και αυτά, ρε. Αυτό τι είναι, φιλανθρωπία, είναι αυτό, είναι διαφήμιση. Είναι, είναι ένα ασκενικό κοινωνικού χαρακτήρα. Εντάξει. Τρίχεση, φιλάνθρωποι. Θα πρέπει να είσαι λίγο πιο μαλακός και λίγο πιο. Κοινωνικά ευαίσθητος, δεν είναι κακό. Εγώ δεν είμαι κοινωνικά μη ευαίσθητος, ναι, αλλά όταν έρχονται τα Χριστούγεννα και λέει η τάδε εκκλησία, το τάδε μαγαζί, το τάδε ραδιόφωνο. Time out, time out. Time out. Και πάει, μάζεψε τρόφιμα. Και τι μας το λες δηλαδή. Ντάξει. Αλλά κάνεις προμόσιο. Δεν κάνεις δηλαδή, φιλανθρωπία. Θέλω, time out, πάμε, time out. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς Deliveras.
μεγάλη ιστορία στη διασκέδαση. Και τη γράφουν οι μουσες. Πάρε το σκανιά κι άιντε στο καλό. Μουσες εν χορό. Τα live βράδια με καθημερινή διασκέδαση στο τέρμα. Σε πέρασε το χωρίς τι άλλο. Μουσες εν χορό. Αγγελάκη 25, περιοχή έκθεσης. Κρατήσεις 2310-231-237. Έναρξη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Το 2015 τολμήσαμε. Το 2016 την κάναμε θεσμό. Και τώρα, ακόμα πιο δυναμικά, στην τρίτη διεθνή επιχειρηματική έκθεση του Επιμελητηρίου Σερών. Από 29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Έμποροι, παραγωγοί, επαγγελματίες, όλοι μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ, Έλενα Παπαρίζου. Στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στο κέντρο της πόλης. Στην επόμενη λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, για τους αεξίδες οι οποίοι περιμένουν μια ανάλυση. Το κύκνιο άσμα σας για την Κυριακή ήταν αυτό το μάτς. Δηλαδή η διαχείριση του παιχνιδιού της ΑΕΚ με την Αύστρια Βιέννης ήταν για μένα αθλειότατη. Πολύ τρέξιμο και πολλές δυνάμεις κατανάλωσαν. Καταρχήν παίξατε με 4-4-2. Πρώτον, ναι. Ο TTV έκανε πάλι λάθος γράφημα. Πείτε σε αυτούς εκεί πέρα οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ, κάντε το καλά, πληρώνουμε. Και όταν πληρώνουμε, είμαστε πελάτες, διαμαρτυρόμεθα. Πώς εσύ ακούς Μετρόπολης και λες Ραπτόπουλο, εγώ παίρνω τηλέφωνο και πληρώνω και πρέπει να σε ακούσω. Ο κόκκινος πάει να σε κλείσει γιατί είναι ευώδη. Εγώ δεν σε κλείνω. Είσαι πελάτης, δεν σε κλείνω. Εγώ δεν τον βρίζω τον άλλο του ATV, αλλά λέω φιλαράκι, δεν παίζω μάνταλο σκαφ. Παίζει αριστερό εξτρέμ. Εξτρέμε παίζω. Και παίζει ο Αραούχο με το Λιβάδιας σέντερφορ και δεξιά παίζει ο Λάζαρος. Και παίζουν δύο βαριά οχτάρια, ο Αϊντάρεβιτς με τον Γιώχανσον και εκεί πάνω η ανάλυση μου. Εάν εγώ τώρα πω στον ακροατή ή στον τηλεθεατή ότι η ΑΕΚ έπαιξε με δύο βαριά οχτάρια, θα έρθει και να μου πει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει από μπάλα και είδε το μάτς στο TTV, ρε Ραπτόπουλε, αφού είναι τρίτο χάφο μάνταλος. Και εγώ του λέω λοιπόν ότι δεν ήταν τρίτο χάφο μάνταλος. Εγώ έχω μια απορία με το γράφημα. Και ο μάνταλος, ναι. Και ο μάνταλος σήμερα έχει γίνει και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Χαμάλης του Αραούχο και ο Χαμάλης του Λιβάδια. Και στο παιχνίδι με την Τρίπολη που θα πρέπει να ανοίξει σαν δεκάρι, λέω εγώ, την άμυνα του σφιχτοχέρι, σφιχτοκόλλη, γενικώ σφιχτοπορπονητικά εννοώ, ναι. Του κυρίου, πώς το λένε, Παντελίδη, θα έχει προβλήματα. Θα έχει προβλήματα ο Αϊντάρεβιτς, θα έχει προβλήματα ο Γιώχανσον, ελείψη Σιμώες. Φάνηκε ότι η ΑΕΚ έδωσε την ψυχή της σήμερα. Κάνε επικές. Το θέλει, τη θέλει την Ευρώπη η ΑΕΚ να προχωρήσει. Είναι παθιάρα η ΑΕΚ. Αλλά ξέρεις κάτι κι ο άλλος που παθιάζεται. Ξέρεις πόσοι εξιντάριδες βγήκανε από τα ξενοδοχεία παθιασμένοι με τις ρωσίδες, τις τριαντάρες, με έφραγμα του μυοκαρδίου ανάσκελα και δεν τους προλάβανε. Και οι χείρες λέγανε τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα σε αυτή την κηδεία. Να βρίσω, να γελάσω ή να κλάψω. Έλεγε το παιδί, μαμά κάνε τη στενοχωρεμένη, θα γίνουμε ρεζίλ και δεν θα... Μα είναι δυνατόν να πάει με τη Ρωσίδα και να πεθάνει. Με τη Ρωσίδα και θα πεθάνει. Θα πας τώρα στην Τρίπολη, φουκαρού ΑΕΚ, άρε φουκαριά ΑΕΚ και θα χάσεις βαθμούς. Σήμερα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι οι παοκατζίδες από αυτό που είδανε. Σήμερα στο μαγαζί στη Μαρμίτα, στην Ανατολική Στράκης 10 που είμαστε εκεί με τον Καραβουσιάνο και με τον Βασίλη τον Αριανό, εδώ τον Βίλι, είδαμε αρκετούς φίλους του ΠΑΟΚ ευχαριστημένους, φίλους του ΠΑΟΚ, του Μπιώτες και έξυπνους και κάποια ηλικία και μορφωμένους ποδοσφαιρικά
που είδανε το ανεβοκατέβασμα των παιχτών της ΑΕΚ, το ανέβακατέβα του Μάνταλου στα 70 μέτρα. Ο Γιαννάκης ο σημαντής της Ζένιας της Ανιψιάς μου, με τα άλλα τα παιδιά που ήρθανε και το μελετήσανε το αντικείμενο, γιατί βλέπουνε μπάλα τα νέα τα παιδιά. Ο Γιαννάκης, αναλύσαμε εκεί πέρα, είμαστε αναλυτές, φιλόσοφοι του ποδοσφαίρου. Και μου λένε, φιλαράκι, πολύ ανέβα κατέβα. Πολύ ο Μάνταλος να έρχεται να πιάνει τον Πύρες ή τον Ταγούρη που βγαίναν από εκεί. Πολλές χαμαλικές δουλειές ο Μάνταλος να έρχεται από εξτρέμ δεκάρι και να κάνει τριάδα με τη Λιβάδια Αραούχο και να χώνεται τέταρτος ο Λάζαρος. Και αυτός ο Λάζαρος δεν θα είναι φρεσκαδούρα στο παιχνίδι με την Τρίπολη. Προπονείται για θλάση και το Λάζαρο, το βλέπω. Προπονείται για θλάση. Οπότε μη χαίρεστε αεξίδες τα γάρια. Τα γάρια αεξίδες. Μη στέλνει τώρα ο Νίκος από την Καστοριά. Εγώ είμαι σαλίδι και ιστορίες. Εμείς είτε ΑΕΚ κρίνουμε, είτε ΠΑΟΚ, είτε ΑΡΙ, είτε Γιουβέντους, είτε οποιαδήποτε ομάδα ξένη ελληνική, αυτό που έχουμε να πούμε και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι η λογική. Η λογική είναι ανάλυση με τη λογική και όχι με το συνέστημα. Και η Μαρμίτα πάνω απ' όλα όσον αφορά τη λογική της Μαρμίτας. Το Μαρμίτα δεν βγήκε τυχαία. Ήρθε εδώ ο ψηλός ο ρεπόρτερ του μπάσκετ, έγινε μια εκδήλωση κτλ. Ποια είναι η Μαρμίτα? Το Μαρούλι, ποιος το πήρα την εκδήλωση? Ποιος ωφελείται? Ποιος? Ναι, λέει, χορηγός. Πες τα μαζιά. Έγινε εκδήλωση. Έγινε, λέει, φιλανθρωπία. Ποιος είναι ο φιλάνθρωπος? Ο Τάδε. Μάλιστα, τι εκπίπτει από την εφορία ο φιλάνθρωπος? Τόσα λεφτά. Έκτισε η εκκλησία ο Τάδε. Μάλιστα, τι εκπίπτει από την εφορία? Τόσα λεφτά. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι, κάπου υπάρχει λογική της Μαρμίτας. Γι' αυτό λοιπόν η Μαρμίτα είναι η μοναδική εκπομπή που θα έχει διαχρονικότητα όσο ζήσουμε και όσο είμαστε σε αυτή τη γη, σε στέρεη μορφή. Έτσι. Ή στην Α ή στη Β, το όλοι είπαν για τη Μαρμίτα. Και τον Άρη είχα βγάλει να κάνουν μια παράπλευρη εκπομπή στην τηλεόραση ή στη Β ή στη Γ, το μπιπ τη μάνα. Αλλά μου έπιασε, μου είπαν, κρίμα είναι ο Άρης, μην τον κοροϊδεύεις και τους εξαγριώνεις, είναι τα παιδιά στην κάτω τους κτλ. Και δεν την έκανα αυτή την εκπομπή γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Συνέχισε. Καλός άνθρωπος, ναι. Λοιπόν, να πούμε και δύο λόγια, επειδή γενικά ρωτάει και αυτές τις μέρες που έβλεπε ο κόσμος στις ετοιμασίες. Τις ετοιμασίες, ναι, για την ΑΕΚ καταρχήν, ναι. Η ΑΕΚ σίγουρα σε όλα τις τα παιχνίδια βγάζει τρομερό πάθος και τρομερή ψυχή. Δείχνει δηλαδή. Μ' αρέσει εμένα να είναι τσαγκανιά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχει και η λογική της βιολογικής κατάρρευσης. Εμένα αυτό που με ανησυχεί με την ΑΕΚ είναι ότι τη βγάζει τη χρονιά με λίγους παίχτες και λίγες εναλλακτικές. Δεν βλέπω δηλαδή από πίσω να κάνει κάποιο rotation ο προπονητής. Σήμερα ήταν η βασική όλη. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι είδαμε τους ίδιους σχεδόν με τον Ολυμπιακό, το είδαμε τώρα. Το δεύτερο ημίχρονο. Δεν βλέπω δηλαδή και φοβάμαι. Αυτό που με ανησυχεί για την ΑΕΚ είναι ότι θα έχει πολλούς πιθανούς τραυματισμούς και θλάσεις βασικών παικτών. Λόγω της, όπως έπαθε ο Σιμόες, ναι, ότι θα κάψει κάποιους παίχτες που δεν τους αλλάζει ο προπονητής. Δηλαδή καλύτερα να θυσιάσει, εφόσον πάει για πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει ίσως να θυσιάσει την Ευρώπη ή τουλάχιστον να κάνει κάποιο rotation ο προπονητής. Γιατί βλέπουμε οι ίδιοι παίχτες να βγάζουν το ίδιο πάθος και να κατανοήσουν πάρα πολλές δυνάμεις. Το οποίο αυτό μελλοντικά μπορεί να τη στοιχεί τη ΑΕΚ. Γιατρός ο παδός της Χιάδης. Ναι. Θλάσσιο, τσώσεις, αρχίζουν οι βλάβες. Να τους. Να, τσούκου, τσούκου βγαίνουν. Μιλάμε λογικά, τώρα βγει ο Καστογιανός. Ναι. Θα αρχίσει τα... Εσύ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ σήμερα... Δεν λέμε κάτι κακό για την ΑΕΚ. Η διαχείριση, διαχείριση. Ο βιολογικός αυτό. Ακόμα ο και... Κονέ που είναι, πρέπει να μπει και ο Κονέ σιγά σιγά να βοηθήσει. Μπακασέτας δεν παίζει. Βέβαια. Μπακασέτας, ο Κονέ. Ο Γιακουμάκης δεν παίζει αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να παίξει ο Ραούχο και ο Λιβάδιας 90 λεπτά. Ναι. Θα πεις ποιος θα κάτσει τα γκολ. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, η Ευρώπη? Σε νοιάζει εσένα να πας στους 32, ρε, χαϊβάνια. Μέχρι εκεί είμαστε έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τους 32 είμαστε. Τελείωσε. Βαριά. Τελείωσε. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς μέχρι τους 32 είμαστε γενικά. 92. Οπότε αυτό εδώ. Ποντάκια, τα γερόντια του Ηρακλή. Χθες, ρε τα καπί. Τι έγινε? Ναι, έχουμε και μπάσκετ, τα καπί χάσανε, λέει. Ναι. 92 ποντάκια τα καπί του Ηρακλή. Ήρθε η ώρα του λαού, Δαμιανίδη γύρισε πίσω, λέει ένας φίλος του Άρη. Ήρθε η ώρα του λαού, Δαμιανίδη γύρισε πίσω. Τι να κινηθεί, λέει το παλικάρι. Α, λέει ο γιατρός πάλι. 200.000 μετοχικό κεφάλαιο, άλλα 400.000 για μπάτζετ και 160.000 εφορία. Σύνολο 800.000 ευρώ. Με μηδενικά έσοδα δεν συμφέρει. Φέρτε το Μούμογλου. Βετεράνοι παίζουν και τώρα. Φέρτε πίσω το Μούμογλου, λέει. Λέει για το μπάσκετ του Ηρακλή. Ναι. Ο Ξανθιώτης γιατρός. Ναι. Τι να κινηθεί, λέει το παλικάρι.
240.000 με το ηχό κεφάλαιο, άλλα 400.000 για budget και 160.000 εφορία. Σύνολο 800.000 ευρώ. Με μηδενικά έσοδα. Δεν συμφέρει. Φέρτε το Μούμογλου, βετεράνοι παίζουν και τώρα. Εννοεί δηλαδή για τους παίκτες του Ηρακλείου ότι είναι βετεράνοι. Αυτό λέει τι. Εντάξει, η Α2 μια χαρά είναι υπαίκτες του Ηρακλείου. Πώς το πες? Για Α2 κατηγορία. Για Α2 κατηγορία. Είναι μια χαρά είναι, για να ανέβει. Για να ανέβει. Ναι, εντάξει. Έμπειρους παίκτες έλευθε κατηγορία. Ξέρω ότι το μοναδικό τμήμα του Ηρακλείου που είναι σοβαρό. Έτσι, οπότε πρέπει να έχουμε και ένα σεβασμό στο μοναδικό τμήμα του Ηρακλείου που πηγαίνει καλά, ας πούμε. Νοικοκυρεμένα κάπως. Είναι στην Α2, βέβαια. Ναι. Άλλο, τι άλλο, να ενημερώσουμε λίγο και τον κόσμο για το μαγαζί, επειδή πολλοί κόσμος περνάει και ρωτάει πότε θα ανοίξετε, τι θα κάνετε. Τώρα εμείς κάναμε έτσι μια πρόβα τζενεράλη χθες και σήμερα με σιγά σιγά να μπαίνει το νερό στα βλάκια με Champions League και με κύπελο UEFA. Κανονικά ξεκινάμε το Σάββατο, κανονικά από το πρωί. Θα κανονικά και για τα ποδόσφαιρα και δεν για όλα. Δεν θα πάμε Λάρισα, γιατί το μάτι θα θεωρώ πιο εύκολο για τον ΠΑΟΚ, δεν θα πάμε Λάρισα. Ο Κούγιας θα μας έβαζε εκεί σε η συγκυρία όλη αυτή είναι καλή για τον ΠΑΟΚ, όλη αυτή η συγκυρία και όλη αυτή η τέτοια. Οπωσδήποτε. Εντάξει. Βγάλε με ρεκότα τώρα που βράζω. Ο Νίκος από την Καστοριά. Δεν βγάζουμε κανένα. Να πάρεις τηλέφωνο, πιάσεις γραμμή όταν ανοίξουμε και προλάβεις. Τα χάρη. Που θες να φουλάρει βιολογικά η ομάδα σου με 4-4-2 και το μάνταλο εξτρέμ. Θα πας και θα σου πιει το αίμα ο Παντελίδης. Το βλέπεις πως είναι τα μούτρα του Παντελίδη. Αν ήμουν σκηνοθέτης θα τον έβαζα βρικόλακα σε ταινία θρίλερ. Α, και για το γράφημα που λες, εγώ έχω μία απορία. Ναι. Το γράφημα όταν βγαίνει η εντεκάδα μιας ομάδας, το βγάζει ο δημοσιογράφος ή ο σκηνοθέτης? Εγώ έχω την αίσθηση το βγάζει ο σκηνοθέτης. Ο προπονητής το βγάζει. Όχι, το γράφημα που βγάζει και δείχνει, που μας δείχνει, ναι, λέω εγώ, ναι, ναι. Που μας δείχνει στο κανάλι εκείνη την ώρα. Ναι. Ποιος το βγάζει αυτό εδώ και εκείνο το γράφημα? Ναι. Ο προπονητής αποκλείεται να το βγάζει γιατί δεν θα το παρουσιάζαν έτσι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο σκηνοθέτης το βγάζει το γράφημα. Δεν ξέρω, ας μάθει ο σκηνοθέτης τη. Ποτέ δεν έχω δει εγώ ένα σωστό γράφημα. Δεν μπορώ εγώ να τη βγει και Νόβα. Ναι. Να παίζει. Μονίμως είναι λάθος τα γραφήματα. Λαμία 5-4-1. Ό,τι να είναι. Και να μου βάζει 4-2. Τα γραφήματα είναι ό,τι να είναι. Άντε μπράβο τα γραφήματα. Πληρώνει ο Κοσμάκης. Δεν μπορεί στο ΝΕΤ TV να είναι ρόμβος της Ρεάλ και να είναι ο Ίσκο δεκάρι στο ρόμβο με Ρονάλντο Μπέιλι 2-4 και εσύ να μου το έχει 4-3-3. Ναι. Τελείωσες. Εγώ πληρώνω. Και σαν πελάτης που πληρώνω θέλω να είμαι σωστός. Γιατρός. Η κεντρική τηλεοπτική. Τι λέει? Η κεντρική τηλεοπτική παραγωγή της UEFA. Α, εντάξει, όποιος είναι. Ποια παραγωγή, για το ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή, κεντρική παραγωγή της UEFA, τα βγάζει το γράφημα? Ξέρω τι λέει. Ποια κεντρική παραγωγή, ο προπονητής το βγάζει το γράφημα, απλά δεν το ξέρω να το αποτυπώσουν οι άλλοι. Παρακάτω. Τι άλλο έχουμε, παίξαμε ένα φιλικό κι εμείς. Ποιοι? Ο Άρης. Με τα δεύτερα του ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, το γυμνιακό. Ο γυμνιακό είναι παράρτημα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι είναι, τι δεν είναι. Είναι παραρτηματάκι του. Εγώ για τη χρονιά φέτος, αν όλα δείχνουν ότι πάνε καλά και με την ομάδα, το μόνο που με ανησυχεί εμένα είναι να μην ξεμείνει ο πρόεδρος από λεφτά κάπου στη μέση της περίοδου που θα χρειαστούν. Καταλαβαίνόμαστε. Τίποτα άλλο δεν με φοβίζει σαν Αριανό. Μην ξεμείνει την κρίσιμη στιγμή από λεφτά ο πρόεδρος. Εσύ δηλαδή, σαν Αριανός που είσαι. Ναι. Δεν σε φοβίζει το αγωνιστικό? Αγωνιστικό δείχνει ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή ότι θα είναι, πιστεύω, η καλύτερη, είναι το καλύτερο υλικό της κατηγορίας. Ποιες είναι οι διαφορές κατά τη γνώμη σου? Οι διαφορές είναι ότι πέρυσι, το πρόβλημα που είχαμε πέρυσι. Ναι, ναι. Για να το πούμε στους φίλους του. Καταρχήν, ήρθανε παίχτες μπαρουτοκαπνισμένοι της κατηγορίας. Ένα αυτό. Που έχουν κάνει πρωταθλητισμό στην κατηγορία και όχι παίχτες καλοί αλφα-εθνικής. Που ήταν καλοί παίχτες αλφα-εθνικής. Δηλαδή μέσω βιογραφικού. Αλλά ουσιαστικές μετά. Ναι, γίναν κινήσεις ουσιαστικές. Γίνανε κινήσεις στο κομμάτι που πονούσε η ομάδα, που ήταν το μεσοαμυντικό και στα half και στα center back. Δηλαδή πιστεύω ότι το δίδυμο του center back Δελιζής Σόουζα μπορούσε να σταθεί. Καλό. Δηλαδή για μένα μέσα και σε οκτάδα αλφα εθνική σε αυτό το δίδυμο. Είναι πολύ καλό το δίδυμο. Μία ομάδα που θα τρέχει αν μη τι άλλο. Έπεσε και ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας. Και ήρθαν παίχτες που ξέρουν την κατηγορία καλά. Ψήλωσε η ομάδα, βέβαια. Ψήλωσε και η ομάδα στις μονομαχίες. Και θα είναι μια πιο σκληρή ομάδα. Εγώ επειδή είμαι κακός άνθρωπος, ναι. Αποταμίων. Για πες τα μία. Δεκάρι και εννιάρι. Δεκάρι πρέπει να μπει. Θα κάνει καριέρα στην Άλβα. Και από αυτό μπορεί να βγάλουμε και λεφτά. Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μπορεί να βγάλουμε και λεφτά από τον Αναγνωστόπουλο, πιστεύω. Τρομερά προσόντα έχει το παλικάρι. Μακάρι να παίξει μπάλα και να βγει και να μείνει και χρόνια. Ναι. Αυτός πρέπει να παίξει βασικά. Εγώ για δεκάρι το έχω πει, Κωστή, ότι για μένα, κατά τη γνώμη μου, για να χωρέσει μέσα στην ομάδα πρέπει να παίξει ο Πλατέλας.
φέτος δεκάρι. Την μπάλα την ξέρει, την κάθετη την έχει, το ξεπέταγμα το έχει. Είναι μια θέση που νομίζω ιδίως και για αυτή την κατηγορία μπορεί άνετα να την παίξει και με επιτυχία. Ο Πλατέλας. Ναι, ο Πλατέλας δεκάρι. Να δεκάρι. Και να χωρέσει και πρέπει, Μπαργάν πρέπει, και. Πρέπει για να παίξει η δεκάρι. Ναι. Πρέπει νομίζω ότι ένα χαφ από πίσω να κατεβάσει την μπάλα. Θέλει. Δύο μηχανάκια πίσω. Ναι, δεν είναι ένα και ο Παυλίδης μπορεί να παίξει. Και ο Παυλίδης μπορεί να παίξει. Έπαιξε πέρυσι κάποια μας που ήταν ίσως από τους λίγους διασωθέντες στα τελευταία παιχνίδια αυτό του Άρη. Ανεψιός του Πρόεδρου, έτσι. Ο Παυλίδης. Ναι. Και ο Παυλίδης μπορεί να την παίξει τη θέση. Μου φαίνεται παιδί είναι. Αυτός μάλιστα. Ναι, καλός ήταν όμως. Ναι. Ήταν δηλαδή σαν το αγροτικό αστέρα το ναι. Που... Ναι, ναι. Δεν ήταν, εντάξει, ήταν καλό δεύτερο εκεί. Γύρο έκανε, θυμάμαι. Και φυσικά στο center for, εκεί ενδεχομένως και εκεί μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Εκεί δεν είχατε προκαταβολή να πάρετε τον Πετρόπουλο. Ναι. Ναι. Γιατί ο Αραβίδης. Όχι ότι ο Πετρόπουλος έκανε καμιά μεγάλη διαφορά. Έτσι, σε σχέση δηλαδή με Διαμαντόπουλο και Καπνίδη, σχεδόν μία ή άλλη είναι. Αλλά ήταν μια λύση ακόμα. Ο Πετρόπουλος, επειδή έχει καλά εξτρέμ. Εντάξει, θα σε πολύ κλειστό. Θα τον ταΐζανε, θα τον ταΐζανε και με κεφάλι και με αυτά θα κάνω γκολ. Ο Μπρίγιοβιτς του Άρη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, σε αυτό το στυλ. Ναι, εγώ είπα τη γνώμη μου στον πρόεδρο εκεί. Ο Μπρίγιοβιτς του Άρη θα ήταν ο Πετρόπουλος, δεν έχει τέτοιο να. Εγώ ήθελα φέτος Μπαστακό, αυτό είχα πει στον τέτοιο να. Στον πρόεδρο. Ας πήγαινε ο πρόεδρος. Βέβαια. Αφού δεν παίζει, πού είναι ο Μπαστακός, στον Τρατρόμητο τώρα είναι πάλι γύρισε. Πού είναι. Πού πήγε. Εγώ δεν τον έρχονται να παίζει πάλι. Αλλά ο Μπαστακός. Εγώ είχα κάνει μια συνέντευξη των. Δεν ξέρω αν είναι στο δικό μου. Ή ας τον φέρει το Γενάρη, αν γίνει. Δηλαδή είναι για μένα ιδανική λύση. Λέει, έχεις δίκιο, λέει. Σωστά λέει, μιλάς, τον αδίκησα, λέει τον Μπαστακό. Ναι. Ήθελα βέβαια πολλή εμπειρία, λέει. Γι' αυτό το λόγο τον ναι, αδίκησα. Ναι, δηλαδή ο Παντελίδης, ένας προπονητής, του κάνει την ερώτηση και σου λέει την απάντηση, σε εξηγεί. Ναι, ναι. Δηλαδή μπούφο και βόδι. Δεν ναι, έχει έπαρση κατά, λέει. Του λέω εσύ, Σάβα Παντελίδη, α κάνω μια ερώτηση. Νομίζω. Ότι τον Μπαστακό τον αδικείς. Ναι. Νομίζω. Μου λέει έχεις δίκιο. Έχει καλή κίνηση και εκτός μπάλας και εκτός περιοχής. Είναι καλός τεχνίτης για τον πόη του. Κεφάλι πολύ καλός και όχι κακός άσχημα. Έχει λίγο στα πλασέ του, δεν έχει καλά τελειώματα. Μπορεί να βελτιωθεί κτλ. Έπρεπε να του δώσω πιο πολύ συμμετοχή. Τώρα Β' Εθνική. Ένας τέτοιος παιχταράς. Για Β' Εθνική. Πλάκα κάνουμε. Ναι. Θα με έβγαζε 15 γκολ φέτος. Θα με βγάζει 15 γκολ σίγουρα. Μπορεί να τρίπλαρε και το στόπερ. Βέβαια. Μπορεί να έκανε και την κίνηση έξω από την περιοχή. Να και τα δύσκολα τα μάτς στο Χαριλάου με κλειστές άμυνες που θα παίζουν όλοι, που θα βάζουν το λεωφορείο πίσω, με τη σέντρα που θα πάει και στη σέντρα, που θα πάει και, στο, και στη γιώμα και στα στημένα χτυπήματα. Ένα τέτοιο σέντερ φορ χρειαζόμαστε. Έχει δυνατό τύπο. Βέβαια. Είναι γερός αθλητής, καλός. Έτσι. Και στα πρώτα 15 μέτρα για τον πόδι του γλίγορος. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Αν ήμουν ΠΑΟΚΣ σήμερα, μετά από αυτό που είδα στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος και αυτό που θα περίμενα είναι με την Τρίπολη η ΑΕΚ να χάσει 2 ή 3 βαθμούς και εγώ στη Λάρισα να κάνω περίπατο, γιατί αν δεν πάρετε τη Λάρισα με περίπατο θα είστε κατάπτυστοι. Δεν μπορεί αυτή η Λάρισα, πήγε ο Καρατζαφέρης ο Γιάννης και είδε Πανιόνιο Λάρισα. Και, έχει ένα φίλο, είναι αυτή τη στιγμή χειρότερη, φίλο, είναι Γιάννης, χειρότερη ομάδα της κατηγορίας. Έχει ένα φίλο, Γιάννης, ο Καρατζαφέρης. Αριανός είναι και λέει, μου ζήτησε. Λέει, εσύ κάνε κάτι. Λέω, τι θες. Μου ζήτησε, λέει, ο φίλος μου Αριανός, Αθηναίος Αριανός. Του λέω, ρε και Καρατζαφέρη, του λέω, δεν πίνεις εσύ. Όχι, μου λέει, αν είναι. Θέλει μια φανέλα, λέει, με τους παίκτες του Άρη. Υπογραφή. Ποιο τρελός είναι. Καλά, λέω, θα το ρυθμίσω. Παίρνω το χατζάκι, του λέω, μπορεί να βρει μια φανέλα με παίκτες του Άρη. Λέει, σε 2 ώρες. Μπα μου τη βρίσκει, θα την ταχυδρομήσω αύριο. Θα την πάω με το courier, πώς το λένε. Και μιλήσαμε σήμερα, του λέω ότι βρήκανε τη φανέλα, μου λέει πόσο κάνει, λέω τίποτα δεν κάνει Γιάννη. Λέει τι ομάδα λέει είναι ο Χατζάκης. Λέω Άρης, όχι λέει από τις ευρωπαϊκές. Λέω Manchester United, θα του κάνω δώρο λέει μια φανέλα της Manchester United. Ο Γιάννης είναι φοβερό παιδί, τρομερός. Και μου λέει ρε εσύ, άνα με αυτή τη Λάρισα λέει, εγώ την είδα λέει έκλαψα λέει, δηλαδή ήταν χάλι. Μαύρο χάλι. Εγώ νομίζω λέει είναι διπλό, εγώ γράφω σε μια εφημερίδα, γράφει BetKit, πώς τα λένε αυτά εδώ ο Γιάννης. Και λέει διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Δεν γίνεται λέει να μην ο ΠΑΟΚ να μην κερδίσει αυτή τη Λάρισα. Είναι τόσο κακή ομάδα. Δηλαδή αν έπαιζε Καλυθέα λέει ΠΑΟΚ, θα σου έλεγα έχω μια μικρή αμφιβολία. Ναι, ναι, πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο, τόσο χάλι να πούμε. Κατάλαβα. Οπότε δεν πάμε και στη Λάρισα. Ναι.
καλύτερα να πάμε στο Ξάνθη. Πάω και στο Ξάνθη. Ναι. Ποιο suspense θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Να πάμε με το αμάξι το δικό σου. Ανέβασε θερμοκρασία πάλι. Κόστα τα αμάξια, ανέβασε θερμοκρασία. Μα του λέω Fiat 19 χρονών δεν θα ανάξει θερμοκρασία. Να πάμε στο, να πάμε στη Λάρισα, λέω, εκεί στα τούνελ, λέω, να χαλάσει. Να έρθει καμιά ταλή και να μα πάρει τα νιάτα. Νιάτα δεν έχουμε βέβαια, αλλά ο τρόπο του λέει δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Εγώ πάντω με τον Κούγια που παρετήθηκε μου έκανε αμέσω ένα συνειρμό σε μένα στο μυαλό. Ότι. Λέω κάνε πλάκα τώρα να ξηθεί ο Κούγιας, επειδή είχε ασχοληθεί με τον Άρη τότε, όταν πέσαμε γάμα εθνική. Να ξηθεί τώρα για να πάρει τον Άρη τώρα ο Κούγιας, να θα μου το θυμηθεί αυτό, να δει. Ενστικτοδό. Ναι. Να δει που θα ξηθεί ο Κούγιας για να πάρει τον Άρη. Και τι, πώ θα μοιράσει τα λεφτά εκεί. Πώς θα... Τουλάχιστον ο Κούγιας έχει λεφτά, αν μη τι άλλο. Ναι, αλλά θα πρέπει να. Θα ξύνει το ψηφίδι εκεί γύρω-γύρω. Δώσει και με ένα μπάρμπα. Α δώσει και αυτό. Σαββίδη, γιατί έδωσε, ρε φίλ. Ε? Σαββίδη, γιατί έδωσε. Σαββίδη είναι άπλα, πώ θα γίνει. Α δώσει, για να έχουμε κι εμεί έναν άπλα μια φορά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Μονίμω του τσιγκουναράδε και του άβραγκου. Έχει συνδικαλισμό εκεί στον Άρη, δεν ξέρω τώρα. Είστε πολλοί συνδικαλιστέ εκεί. Δεν ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ δεν ήμουν ποτέ και σε σύνδεσμο και αυτά. Δεν ξέρω. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήσασταν. Πολλοί συνδικαλιστέ είστε. Δεν. Έχουμε αφήσει τίποτα. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο έχουμε. Είπαμε για τη Γιουβέντους, είπαμε για Ολυμπιακό. Ναι. Είπαμε για την ΑΕΚ σήμερα και προκαλούμε τους ΑΕΚΣΥΔΕΣ να μας πούνε τι είδανε, γιατί πολλοί αυτοί μπορεί με το συνέστημα να πούνε «Ω, παίξαμε καλά, χάσαμε ευκαιρίες, κάναμε τετατέτ, πλευροκοπήσαμε ιστορίες και όλα κτλ». Ναι, ωραία, μας άρεσε η ΑΕΚ. Ναι, ωραία. Έτερον εκάτερον. Εμείς δεν λέμε ότι είναι κακή η ΑΕΚ. Εμείς άλλο βλέπουμε. Βλέπουμε πιο πριν. Είδαμε όμως ότι εν ώψη πρωταθλητισμού έτσι. Σήμερα μετά το μάτς πρέπει να είναι ικανοποιημένοι οι παοξίδες και για ένα ακόμα λόγο. Ότι θα βρει τον Παντελίδη προπονητή στον Αστέρα Τρίπολη. Δεν θα βρει κανέναν, ξέρω, το ανοιχτό, κανέναν Τσιόλι ανοιχτό. Ναι, ναι. Κανέναν, ξέρω εγώ, Αναστασιάδη ανοιχτό. Καταλάβες, θα βρει σφιχτά πράγματα η ΑΕΚ. Και εκεί θα είναι το δύσκολο. Και εκεί. Και εκεί χωρίς οι Μόες, χωρίς τον Τσιγκρίσκι, χωρίς τον, πώς το λένε, τον σέντερ μπακ, τον αριστερό, τον Τσόσιτς, αρχίζει και η παράκληση με σαβόλιες. Οι θλάσσες βαράν νωρίς νωρίς πέρα αρχίσαν. Κώστα, παίζει λίγο τα αποτελέσματα του Europa League. Τα γραφήματα δεν τα κάνει Κοσμοτέ, όλοι παίρνουν εικόνα από την UEFA και σήμερα ο Τσόχος το διευκρίνησε ότι το σύστημα δεν είναι αυτό που... Α, μπράβο. Λοιπόν, για να μην έχουμε χαλάσουμε τις καρδιές μας με τους φίλους μας στο TTV και στο Nova. Και ο Τσόχος είπε ότι το στέλνουν η UEFA. Η UEFA όμως δεν μπορεί να ξέρει πώς παίζει ο Τενές. Δεν μπορεί να έχει τεχνογνωσία τέτοια. Εδώ πρέπει να είμαστε λίγο πιο εκεί οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση. Για να, επειδή είμαστε πελάτες εμείς χρόνια, θέλουμε το καλύτερο. Μας ζητάνε λίγο οι φίλοι τα αποτελέσματα του Europa League να πούμε τα τελικά. Α, εδώ μου στέλνει προπονητής ποδοσφαίρου. Ο Καμπερίδης στον Πιερικό που είχε δουλέψει και σε άλλες ομάδες Β' και Γ' Εθνικής. Μου λέει: καλησπέρα Κωστή, καλή και εκπομπή. Στα τηλεοπτικά παιχνίδια που είχα στη Β' Εθνική, στον ΟΤΕ πάντα έρχονταν ο εκφωνητής και του έδινε ο βοηθός μου τη διάταξη. Α, είδες το παιδί πήγαινε. Μάλιστα. Του έδινε ο βοηθός τη διάταξη. Του λέει: ποια είναι η διάταξη. Μάλιστα. Κότς, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός. Ο Καμπερίδης κάνει πολύ καλή δουλειά και στην προπόνηση της ατομικής βελτίωσης. Δηλαδή, ναι. Παίρνει το Μιστακή για παράδειγμα, παίρνει το Γιάννη. Τους δουλεύει ατομικά. Τους δουλεύει, ναι, ατομικά. Κάνει σε αυτό το κομμάτι πολύ καλή δουλειά όταν δεν δουλεύει σε ομάδα. Παύλος από Δαρδανελίων, εξόριστος από την Αμερική, φίλος μας 24 ετών, εξόριστος από την Ελλάδα, εξόριστος από την Αμερική. Έπαθε κατάθλιψη που τον διώξαν από την Αμερική. Έχασε εκεί τις Αμερικάνες, τις ψηλές, εκεί κάτι μαύρες βρήκε, κάτι με το σαξόφωνο, κάτι θαυμάστριες. Στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα στην παρέα. Μετά τα παλιά βιντεάκια της Μαρμίτας, τα δεύτερα καλύτερα είναι του Μητσικώστα. Φοβερή από μίμηση αλέφαντου, αλλά εσένα δεν σε πετυχαίνει καλά. Πότε με έκανε. Ναι, εσένα καμία σχέση. Με έκανε μια φορά και δεν με πέτυχε. Όχι, δεν σε πέτυχε. Ναι. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα που μας έδωσε ένας φίλος. Πες τα μηνύματα και πάω στα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που λέει ο Κόκκινος. Λοιπόν, ναι, ναι. Καμόρα, η αλλαγή φίλου έγινε καθαρά για αυτούς που έχουν χρέη. Είναι όμως με το Καμόρα το ρεπορτάζ. Ράπα που προχθές δεν ακούγεσαι καλά από το μικρόφωνο, σαν να μιλάς από μακριά. Εγώ φταίω, φίλε, γιατί κουνιέμαι. 504. Το διαβάσαμε για τα γραφήματα. 824. Τα αποτελέσματα. 779. Συναργιανέο Καρυπίδης Ιούλιο ανακοίνωσε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 1,2, την οποία είπε ότι θα καλύψει μόνος του. Βάση νόμου ως Νοέμβρη. Αν δεν την καλύψει, τότε να ανησυχείς. Να δούμε. Πώς θα την καλύψει. Δεν ξέρω. Τι, στην τσέπη του μέσα είμαι. Ξέρω εγώ, σοκοφρέντες θα πουλήσει και δεν ξέρω. Νουαζέντες και τόσα ταξίδια κάνει στην Αμερική, ας πάει να φέρει κανένα. Τι είναι αυτό το δουλειά, σάμαλι είναι. Άμα ήταν, ορίστε. Α, ναι,
Πάρουμε γραμμές. Ναι, να τις πάρουμε. Λίγο τα αποτελέσματα να πούμε μαζί σε ένα φίλο. Δεν τις δώσαμε, τις δίνουμε τώρα. 2-31-090-90-90. Φαντάσου Παντελίδη σε ρόλο βρικόλακα να πετάγεται μπροστά σε Χάβο και Κωστένογλου σε ταινία τρόμου. Αμα τι φάτσα για βρικόλακα το Παντελίδη. Ο Παντελίδης έχει. Άμα το βάζει ο Δόντια τέτοια ίδιο. Βρικόλακα. Και ο Χάβος με τον Κωστένογλου, με το ανόητο βλέμμα και το απλανές. Το απλανές βλέμμα. Σε ρόλο θύματος θα πούμε. Φοβερό. Διάβασε τα μηνύματα. Λοιπόν, αποτελέσματα. 2-31-090-90. Πάμε γρήγορα τα αποτελέσματα. Είσαι λοιπόν, στους κωδικούς δεν έχουμε εδώ πέρα, μπήκα σε άλλο site. Εντάξει, τα αποτελέσματα. Άλλο, λοιπόν, εντάχει. Zenit Sociedad 3-1. Ρόζεμπορκ Βαρντάρ 3-1. Σάλτσμπουργκ Μαρσέιγ 1-0. Πλιζέν Χάπολ Μπερσεβά 3-1. Έστερσουντ Χέρτα 1-0 η Έστερσουντ, η Χέρτα κέρδισε παρακαλώ. Η Έστερσουντ. Ναι. Νις Φίτε σε 3-0. Λάτσο Ζούλτε Βάρεγγεμ 2-0. Κόνια Πουργκιμαράε 2-1. Λουγκάνο, τώρα εδώ δεν καταλαβαίνω, την έχασε 1-2. Κολονία Ερυθρό Αστέρα 0-1. Μπάτε Μπορίσο Βάρσεναλ 2-4. Και την Κολονία για φαβορή αυτό το μάτς. 1-50 ο Άσο. Πω. Λοιπόν, και Ατλέτικο Μπιλμπάο Ζόρια 0-1 τα Ζόρια. Πάμε στους αγώνες. Έχασε τον Μπιλμπάο. Από τα Ζόρια. Τα βρήκε Ζόρια. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Τον 10 δεν είπαμε. Τα αποτελέσματα τέλος πάντων. Τον 10. Αυτά ήταν τον 8 τα αποτελέσματα. Τον 10 μετά, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα πούμε. Έλα, και τον 10. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα σας. Βασιλάκη, καλά είσαι. Καλημέρα. Ποιος είναι, μωρέ. Κύριε Ραπτόπουλε, αναφερθήκατε στο όνομα μου. Ναι, μωρέ, τι χαίρεσαι σαν το ταγάρι που έφερες 2-2 και έφερες. Άκουσε με. Ναι. Άκουσε με λίγο εμένα. Στις 10 και 20 έχω στείλει ένα μήνυμα στο κινητό σου. Γιατί κάτι είδα μέσα στο γήπεδο. Το είδα το μήνυμα, έγραφα τη σύνδεση εκείνη την ώρα. Ναι. Μπράβο. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι εξής, πρώτον. Γιατί? Γιατί είχα πάρα πολλά χρόνια να δω την ομάδα μου να σφυροκοπεί έναν αντίπαλο. Ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη. Σφυροκοπή. Ναι, ωραίο. Ναι. Ναι. Δεν αμφιβάλλω, αλλά πας για πρωτάθλημα τώρα. Και σε όλο το άκυντε να τελειώσω. Να διαλέξεις θεσμό. Φούλαρε εσύ. Εάν την Κυριακή δεν καθαρίσουμε το παιχνίδι μέχρι το 60 και δηλεύουμε άμεσα να χάσουμε βαθμούς. Άρα δικαιολογείς Ραπτόπουλο τώρα με αυτό που λέει και τον Βασίλη. Σωστά μιλάει. Σωστά μιλάει. Σου ξαναλέω ότι η ΑΕΚ μέχρι το 60 την Κυριακή θα είναι φωτιά. Έχει απέναντι σε ένα πονηρό προπονητή. Ο οποίος ξέρει το βιολογικό σου θέμα, θα σε περιμένει μέχρι το 60 και θα σε χτυπήσει μετά το 60. Αυτό θα το δούμε και πιστεύω το θα το δούμε παρέα εκεί. Αφού θα είναι και το μαγαζί έτοιμο, θα το δούμε εκεί στο Βασίλη παρέα. Μάλιστα. Αλλά στο ξαναλέω μάλιστα. Ότι εάν το παιχνίδι δεν το καθαρίσουμε μέχρι το 60 της Κυριακής, είναι φυσικό και επόμενο ότι θα έχουμε απώλειες βαθμών. Αλλά εγώ θεωρώ ότι στο 60 θα είναι 0-3 αυτό το παιχνίδι. Έλα. Εάν αυτό το δίδυμο μπροστά του Λιβάγια με τον Αραούχο μπορέσει και πατήσει καλύτερα. Άμα είναι λίγο όχι, πιο... ο Λιβάγια είναι πολύ καλός. Λίγο είναι πιο εύστοχο. Λίγο ανέβασμα ο Αραούχο. Ναι. Το έχεις πει ότι πρέπει να έρθει σε φόρμα. Λίγο πιο εύστοχο αν είναι ο Αραούχο, ψάξε τον δεύτερο. Ναι, αλλά... Ψάξε τον δεύτερο, ναι, το λέω εγώ σήμερα. Αν είναι οχτάρια και η χαμαλούκα του ο Μάνταλος δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει το χαμάλι. Θα παίξει ο Γαλανόπουλος την Κυριακή, δεν θα παίξει ο Αϊντάρεβιτς. Με τον Κονέ τι γίνεται, ακόμα ανέτοιμος είναι. Ο Κονέ την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμος, Βασίλη. Την άλλη εβδομάδα. Από γιατί αυτά μπορεί ξέρω. Να δώσει πολλές λύσεις και χρειάζεται εναλλακτικές λύσεις. Θα δώσει μια ανάσα στο Μάνταλο, πιστεύω. Ναι. Οπωσδήποτε χρειάζεται γιατί οι θλάσσες παραμονούν. Εγώ το δηλώνω σήμερα το Σεπτέμβρη. Μ' άρεσε πολύ ο Κλέιν της Αυστρία. Και ο τρίτος θερματοφύλακας που είχαν, εκπληκτικός ναι. Θερματοφύλακας και ήταν ο τρίτος της Αυστρία παράδειγμα. Έβγαλε τάπια αυτό το παλικάρι. Όχι, ναι. Δεν έπιασε πολύ σήμερα. Καλές τοποθετήσεις, πολύ καλά δηλαδή, είναι η εμφάνιση μεταγραφής που έκανε. Βασίλη, το βοήθησα λίγο και τα τελειώματα των παιχτών μας, γιατί δεν ήταν όλα σίγουρα, καλά. Σίγουρα και αυτό. Πήγαινα τα περισσότερα πάνω. Κοιτάξτε τώρα, το πλασέ του Λιβάδια με τη φτέρνα που βγάζει, δεν είναι κακό το τελείωμα. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορεί να το πει ταγάρι, το χάσες. Εάν ο Λιβάγια με τον Αραούχο πατήσουν λίγο ακόμα και ανέβει ο Αραούχο, ψάξ τον δεύτερο σου λέω, το καταλαβαίνει. Σεπτέμβρη μήνα σου λέω. Ναι. Ψάξ τον δεύτερο. Ναι. Και ο μόνος που μπορεί να μας κοντράρει σήμερα, αποδεδειγμένα, είναι ο ΠΑΟΚ. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να τους δέσει ο Λουτσέσκου και κατά πόσο μπορεί να ανέβει, αυτό θα το δείξουν τα παιχνίδια, θα το δείξει η πορεία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν διαφωνούμε δηλαδή. Σήμερα όχι. Σήμερα όχι. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Τώρα ανοίγουμε κανονικά γραμμές.
2-31-090-90-90-98-80-90 και 9-55 κενό. Μήνυμα στο 54.340. Μπαίνετε YouTube, πατάτε Ραπτόπουλος με αγγλικά γράμματα και στη συνέχεια μπαίνετε στο κανάλι και πατάτε subscribe, δηλαδή πατάτε εγγραφή. Και μόλις γίνετε συνδρομητέ μας δωρεάν, λέει ο κομμουνιστής. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Μεγάλη ιστορία στη διασκέδαση και τη γράφουν οι Μούσες. Μούσες εν χορό. Τα live βράδια με καθημερινή διασκέδαση στο Τέρμα. Μούσες εν χορό. Αγγελάκη 25, περιοχή έκθεσης. Κρατήσεις 2310-231-237. Έναρξη 4η 20 Σεπτεμβρίου. Το 2015 τολμήσαμε. Το 2016 την κάναμε θεσμό. Και τώρα, ακόμα πιο δυναμικά, στην 3η Διεθνή Επιχειρηματική Έκθεση του Επιμελητηρίου Σερών. Από 29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Έμποροι, παραγωγοί, επαγγελματίες, όλοι μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ, Έλενα Παπαρίζου. Στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στο κέντρο της πόλης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Πάντως οι φαοξίδες σήμερα πρέπει να είναι χαρούμενοι και οι αεξίδες στεναχωρεμένοι. Αν πάρει η ΑΕΚ την Τρίπολη, θα είναι μεγάλη μαγιά. Αν πάρει την Τρίπολη. Δεν μπορεί να την πούμε την ΑΕΚ όμως και outsider, φίλε, με την Τρίπολη αυτή τη στιγμή. Βιολογικά είναι outsider. Αυτό που σε είπε πριν ο Αεξής, δηλαδή. Θα το χτυπήσει το μάτς. Θα το χτυπήσει μετά το 60. Για να δούμε. Αν, αν όμως. Το ρόστερ της ΑΕΚ. Αν τη βγουν τη ΑΕΚ όμως η φάση στο πρώτο ημίχρονο και το έχει. Εάν. Ναι, εάν. Εντάξει. Έχει την με ποιότητα. 6-1 θα τη βγουν οι ΑΕΚ. Μακάρι. Μακάρι να δούμε μπάλα. Επί του πρακτέου. Θέλω να φάει ένα γκολ ΑΕΚ και να δω μπάλα μετά. Το ναι. Πρόγραμμα πώς είναι, Σάββατο παίζει ο ΠΑΟΚ και Κυριακή ΑΕΚ. Ναι, θα ξέρει και το αποτέλεσμα, θα έχει πιο πολύ άγχος. Καλημέρα, ναι. Ρεπέ. Φώναζε λίγο, φίλε. Καλημέρα. 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 Τι κάνετε, καταρχήν να ξέρετε, σε ακούω Ρατόπουλε για το χιούμορ. Πρώτα πάνω απ' όλα. Κοίτα, κάνουμε εκπομπή για μπάλα. Οι γραμμές είναι ελεύθερες γιατί οι Θεσσαλονικείς δεν γουστάρουν την μπάλα. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για μπάλα. Να έχεις πω. Ναι, το ναι. Θέμα είναι το εξής όμως. Ότι σε άκουσα και το μεσημέρι που μου λέγεις με τον κόκκινο και θέλω να πω ότι τα πράγματα έχουν μια σειρά. Καταρχήν, η ΠΑΕ αυτή τη στιγμή είναι επιχειρήσεις. Είναι ΑΕ, έτσι δεν είναι? Με συνέστημα. Πριν το συνέστημα, δεν είναι ΑΕ? Όχι, είναι με συνέστημα. Είναι ιδιαίτερες και οι εκκλησίες είναι ΑΕ. Κοίταξε να αλλά έχουν συνέστημα, έχουν αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή το Μελισανίδη που έχει καβούρια στην τσέπη, τι του συμφέρει, δεν του συμφέρει να περάσει. Συνέστημα εννοεί ή ψήφου, τι εννοεί? Όχι, όχι. Το Μελισανίδη αυτή τη στιγμή. Τα κόμματα είναι εταιρείες, αλλά έχουν συνέστημα. Κοίταξε να δει. Ο Μελισανίδη είναι. Στιγμή, συγγνώμη. Δεν είναι μια επιχείρηση. Δεν μου αρέσει το σούπερ μάρκετ Αλβανιτίδη. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και ξέρω εγώ. Ναι. Δεν μου αρέσει το πιάνο μπαρ, το πάω σε άλλο. Άκουσα με λίγο. Για να μην αργούμε. Συγγνώμη. Με λίγο. Αν πέρασε αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ στην επόμενη φάση, λόγω του Ολυμπιακού δεν περνάει στο UEFA έτσι όπως είναι τα πράγματα, ναι. Τι θα κάνει ο Μελισανίδης? Θα πάρει χρήμα παραπάνω. Βρε, ο Μελισανίδης θα πάρει χρήμα παραπάνω, είναι επιχειρηματίας. Πολύ ο παδός δεν τρέφεται από χρήματα, τρέφεται από συναισθήματα. Κοίταξε να δεις, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πρώτον, που λες ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να κρατήσει 2 και 3 καρπούζια στην ίδια μας. Δεν μπορεί.
Λογικό είναι, αλλά προκαλώ όποιον να εξή θέλει να βγει από το σύστημα. Ναι, δεν μπορεί, πάει. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα να περάσει την επόμενη φάση, να πάρει όλο το market pool τη επόμενη φάση. Ευχαριστούμε πολύ, Σαμπάουκ. Πήραμε το πρωτάθλημα, σου λέω εγώ. Άκουσαμε λίγο. Τη ευλογία του ΠΑΟΚ ότι απεκλείστηκε από το UEFA σε συνδυασμό με τον Ολυμπιακό που είναι προβληματικό φέτο και την ΑΕΚ με 17 παίκτε και τρία καρπούζια στη μασχάλη. Ευχαριστούμε πολύ, λέω ΠΑΟΚ. Τρία καρπούζια στη μασχάλη δεν γίνεται, εννοείται. Αυτή τη στιγμή, σαν ΑΕ, τη συμφέρει να περάσει την επόμενη φάση. Το επόμενο είναι το εξής, γιατί το λέτε συνέχεια ότι θα φουσκώσει, θα ξεφουσκώσει, θα τραβήξει, θα τραβήξει. Όλοι έχουμε μια άποψη. Απλώστατα κάθε ΠΑΕ και κάθε ομάδα έχει ένα team. Είναι το προπονητικό team. Λογικό δεν είναι. Ποιο έχει είναι το προπονητή. Team? Από πίσω ο προπονητής τι έχει από πίσω, δεν έχει. Φυσικοθεραπευτές, έχει. Ας έχει. Ναι. Αυτοί ξέρουν. Εμείς ξέρουμε καλύτερα από αυτούς. Ναι. Ξέρουμε καλύτερα από αυτούς. Ναι, ξέρουμε. Τι ξέρουμε, να πω. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία που λέγεται ΑΕΚ πρέπει να δώσει βαρύτητα ή στον τίτλο ή στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει και τα δύο. Ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αυτό ξέρουμε. Αυτό είναι το δικό μας, εννοείται, σαν οπαδί. Το ναι. Θέμα είναι ότι μια ΑΕ με την έννοια ότι. Και άμα ρωτήσουμε τώρα 500 φίλους της ΑΕΚ, τι θέλουνε, την μπαλάρα που έπαιξε η ΑΕΚ σήμερα και συγκινήθηκαν 25.000 και άλλα εκατομμύριο στις τηλεοράσεις, ή να το έκανε σήμερα και να έπαιρνε διπλό στην Τρίπολη. Να δούμε τι θα λέγανε. Για την Τρίπολη, εσύ τι άποψη έχεις? Ότι δεν κερδίσει η ΑΕΚ. Δεν θα κερδίσει η ΑΕΚ. Να σου πω, είναι το μάτς της Κυριακής. Ναι. Διακόπτεται το πρωτάθλημα μετά. Δυστυχώς διακόπτεται το πρωτάθλημα μετά. Ναι. Αυτό τι λες εσύ, είναι υπέρ ή κατά της ΑΕΚ? Είναι υπέρ της ΑΕΚ. Φυσικά υπέρ, γιατί έχει το πιο διαβαρημένο πρόγραμμα. Μπράβο. Ναι. Εσύ αυτό που είπα και πριν, το προπονητικό team της ΑΕΚ, αυτά δεν τα έχει υπολογίσει ή τα έχει υπολογίσει? Α, λες να φουλάρω και εδώ, να φουλάρω και εκεί, να πάρω τις τέσσερις θλάσεις, να χάσω 2 βαθμούς και να ξεκουραστώ μετά. Ναι. Πώς το βλέπεις, δηλαδή, κοίταξε να δεις, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε πάνω απ' όλα. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα αυτοί που διοικούν την ομάδα. Είναι σωστό ή είναι λάθος αυτό που λέω? Πες ό,τι θες, αλλά εγώ νομίζω, σαν φύλαυλος της ΑΕΚ, αν πω ότι είμαι, δεν συγκινούμε με το σημερινό μάτι. Απλά η ΑΕΚ έχει 13 παίχτες στα όρια τους και πάει τη χρονιά μέχρι τώρα με 13 παίχτες. Δεν έχει το απαραίτητο, δεν γίνεται σωστή διαχείριση και δεν έχει το απαραίτητο βάθος αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μπουν και άλλοι παίχτες. Να γυρίσει ο Τζιγκρίσκι, να μπει ο Κονέ. Από πού ξεκινήσετε ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση? Ναι, θέλω να σε πω, ήδη τώρα πάθε θλάση ο Τσόσιτ σήμερα. Αυτό είχε πάθει ο Σιμόες. Δηλαδή αρχίζει κάθε παιχνίδι και βαράει και μια θλάση. Θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Τέλη Σεπτέμβρη αρχίζουν οι θλάσεις. Και είναι νωρίς. Είναι νωρίς για να αρχίσουν οι θλάσεις. Γιατί δεν γίνεται μια διαχείριση. Περίμενε. Είμαστε σίγουροι, γι' αυτό έχουμε βγάλει η διάγνωση ήδη και ξέρουμε τι θα γίνει. Εγώ έβγαλα διάγνωση. Το ιατρικό team λέει θλάση. Ναι, ναι, για τον Τσόσιτ. Θλάση. Θλάσσι, ο Σιμόες. Ναι, πόσες μέρες έξω? Και 20 μέρες να κάτσει έξω. Άμα χάσει 4 βαθμούς, κάνει 2 πρωτάθλημα. Αυτό, κοίταξε να δεις, γι' αυτό σου λέω και πάλι, όταν μιλάμε, όταν ο προπονητής της ΑΕΚ και ο πρόεδρος της ΑΕΚ και οι φίλοι της ΑΕΚ πάνε με το συνέστημα, στη δουλειά δεν το βλέπω συνέστημα. Θα χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο. Πίστεψε με, δεν το βλέπω συνέστημα. Το βλέπω ότι είναι καθαρά οικονομικό το θέμα και ότι πάνε να πάρουν. Γιατί η Μαρμίτα. Και στους ομίλους πήρε τα λεφτά, πού θα πάει μετά? Η Μαρμίτα, όπως λες. Κοίταξε να δεις. Η Μαρμίτα, όπως λες, είναι ιδεολογία. Αυτό δεν είναι. Εσύ είσαι πολύ μέσα στο σύστημα και καταλαβαίνεις ότι αυτό. Δηλαδή θα πάρει 500 χιλιάρικα και θα χάσει 20 εκατομμύρια αν πάρει το πρωτάθλημα? Όχι. Αν περάσει 32, παίρνει και το market pool που θα είναι Ολυμπιακός μέσα το. Μια ΑΕΚ το παίρνει πάλι όλο το market pool. Εντάξει. Το κατάλαβες. Εντάξει, χωρί. Πρέπει να τα βλέπουμε λίγο. Οικονομικά σωστά είναι αυτά που λες, αλλά από εκεί και πέρα. Ναι, δεν είμαστε μάντες. Δηλαδή, άκουγα σήμερα το μεσημέρι τον κόκκινο. Δεν σου πάει να κάτσει να χάσει. Σου πάει να προσέξει να μην φουλάρει, να είναι πιο συντηρητική. Εδώ τι πιστεύεις, το ξέρουν ή το ξέρουν αυτό? Ο συντηρητικός Χιμένεθ στα Γιάννενα άρχισε να φουλάρει τους παίκτες του. Ναι, αφού ήταν μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό και περάσει στην Ευρώπη. Σαν να πήρε και αυτός λίγο τα πάνω του και θέλει να μου δείξει την άγνοια. Όχι, κύριε, θα είσαι συντηρητικός. Κοίταξε, υπήρξες παίκτες, έτσι δεν είναι? Δεν πρόλαβα. Υπήρξες όμως, έτσι δεν είναι? Για λίγο, ναι.
Ναι. Η ψυχολογία και το τι, τι όθηση μπορεί να σου δώσει ο προπονητής, έτσι όπως δουλεύει αυτή τη στιγμή ο Χιμένεθ, είναι σωστό ή λάθος πιστεύεις? Πέρα το αν θα έχουμε θλάσσες ή δεν θα έχουμε θλάσσες. Εάν χάσει το πρωτάθλημα θα είναι λάθος. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Πέντε αγωνιστική είναι. Αυτό δηλαδή... δεν το ξέρουμε. Τα λέμε πάλι στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Αυγερινέ. Αυγερινέ. Καλησπέρα. Να σου πω κάτι τώρα. Και εγώ σε ακούω τώρα από εδώ και πέρα και για να γελάσω. Όπως είπε και ο προηγούμενος. Γιατί πούτι, μιλάμε για μπάλα και δεν μιλάτε για μπάλα. Μ' ακούς, άκουσε με λίγο. Περίμενε, θα σου πω. Θα σου, πω. Μιλάμε, σου κάνω ανάλυση το μεσημέρι για μπάλα και βάζει το κόκκινο εκεί, δεν ξέρω τι πετάγεται χωρίς να ξέρει από μπάλα και μας κλείνει, έτσι. Ο κόκκινος, ρε φίλε, άνθρωπος είναι, άμπαλος είναι. Φίλε, άσε, λοιπόν, το κόκκινο, μπαμπάς του κόκκινο. Για κάτσε τώρα, περίμενε να σε ρωτήσω δύο πραγματάκια τώρα που είσαι και μπαλαδόφατσα εσύ. Πέρσι ποιος ήταν ρε φαβορή να πάρει το πρωτάθλημα? Ο Ολυμπιακός. Ποιον είχες βγάλει φαβορή? Τον ΠΑΟ. Όχι, δεν έβγαλε τον ΠΑΟΚ. Έβγαλε τον Παναθηναϊκό πρώτο, δεύτερο τον ΠΑΟΚ, τρίτο την ΑΕΚ, τέταρτο τον Ολυμπιακό. Ναι. Ακριβώς αντίθετα. Ακριβώς αντίθετα. Έκανα ένα χρόνο λάθος. Ναι. Ποιος είναι τώρα ρε το φαβορί, για πες μας πάλι. Για πες μας για τον Πειρά, ποιος είναι το φαβορί. Πες μας εσύ πες μας, ποιος είναι το φαβορί. Φαβορί είναι αυτό που κρίνει ο Μπουκ. Ποιος είναι ο Μπουκ? Ο Μπουκ λέει 2.40 ΑΕΚ, 2.40 Ολυμπιακό, 4.25 ΠΑΟΚ. Γιατί ο Μπουκ που παίζει με τα λεφτά του και με εκατομμύρια ευρώ και με περιουσίες, αυτός ξέρει και κρίνει καλύτερα από όλους. Ο κύριος Δραπτόπουλος λέει ότι τρίβει τα χέρια του, λέει ο ΠΑΟΚ τώρα. Γιατί, τι τρίβει δηλαδή, γιατί, τι πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ, δεν το κατάλαβα. Τι έχει πάρει ρε φίλε ο ΠΑΟΚ? Κυριακή, φουλ ρυθμός η ΑΕΚ να πάρει τον Ολυμπιακό, φουλ. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι, κάτσε ρε Ραπτόπουλε, περίμενε. Τα ίδια λες συνέχεια, περίμενε. Τα έχει ακούσει ο κόσμος. Ωραία, τα ίδια μας λες. Άκου να σου πω. Τι είναι πιο εύκολο, να χάσει βαθμούς η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ? Φυσικά και η ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ ρε φίλε? Ο ΠΑΟΚ ρε φίλε, τα φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, δεν πάει απέξω. Πιο εύκολο είναι να χάσει η ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Στη Λάρισα. Δεν το κατάλαβα γιατί. Εσύ έπαιξε με τον Απόλλωνα που είναι η τελευταία ομάδα της βαθμολογίας με 10 παίκτες από το 30 και δεν έκανε φάση, παρά λίγο να χάνε κιόλας. Πλάκα μου κάνεις. Για ποιο ΠΑΟΚ μιλάς? Για ποιους παίκτες μιλάς? Εσύ έχεις βγάλει άχρηστο τον Ολυμπιακό, έχεις βγάλει ότι η ΑΕΚ έχει θλάσεις. Δεν ξέρω τι, και έχεις βγάλει ομαδάρα τον ΠΑΟΚ. Από πού και πού είναι ο ΠΑΟΚ? Δεν έβγαλε ομαδάρα τον ΠΑΟΚ. Πες μου ρε ένα παιχνίδι ρε που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Δεν έβγαλε ομαδάρα τον ΠΑΟΚ. Ένα ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ υπό την προϋπόθεση, φίλε, ότι θα φορμαριστεί και θα ανέβουν κάποιοι παίκτες ατομικά. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Ο ΠΑΟΚ περιμένει να ανέβει ατομικά ο ΜΑΚ, να ανέβει ο Βιερίνια, να ανέβει ο Πρίγιοβιτς. Ατομικά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλά του. Πρέπει να ανέβουν αυτοί οι παίκτες για να διεκδικήσει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, φίλε, τι να διεκδικήσει? Δεν έχει διεκδικήσει ποτέ. Από το 85 και μετά δεν έχει διεκδικήσει ποτέ ούτε μία φορά. Και το 10 που λέτε εσείς και κοροϊδεύετε τον κόσμο και ότι διεκδίκησε το πρωτάθλημα, προσπαθούσε ο πατέρας και ο Βιενόπουλος να βγάλουν τον Ολυμπιακό τρίτο και τέταρτο και τον βάλανε στο παιχνίδι. Αφού τα ξέρετε, γιατί παραμυθιάζετε τον κόσμο ότι και καλά ο Άρης τους αδίκησε και παραμύθια τη καλή μας? Έτσι λένε οι ίδιοι. Ναι, για πες μου ρε φίλε εσύ, εκείνη τη χρονιά που λέτε ότι διεκδίκησε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, τι τερμάτισε στο τέλος, τι θέση ήταν? Μου φαίνεται τρίτος. Τέταρτος. Όχι, μου φαίνεται τρίτος. 2-9-2-10. Και πώς το διεκδίκησε, πού το διεκδίκησε? Πες ρε μια χρονιά που το διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Από το 85 και μετά πες μια χρονιά που το διεκδίκησε. Μία. Το διεκδίκησε το... Πού, όχι πέντε αγωνιστικές. Όχι, νομίζω δεύτερος βγήκε εκείνη τη χρονιά. Τρίτος βγήκε. Όχι, νομίζω δεύτερος, πέρασε τον Ολυμπιακό. Τρίτος βγήκε, ο Ολυμπιακός βγήκε πέμπτος εκείνη τη χρονιά. Ο Ολυμπιακός βγήκε 6 βαθμούς. Δεύτερος βγήκε ο ΠΑΟΚ τότε, άνθρωπε. Τρίτος βγήκε. Ο Ολυμπιακός βγήκε 6 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Έπαιζε και ο Άρης play-off τότε, θυμάμαι. Κέρδισε τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε πέμπτος. Τα play-off ο Ολυμπιακός βγήκε πέμπτος. Δεν έχασε. Πέμπτος βγήκε. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος βγήκε. Τότε που κέρδισε ο Άρης 2-0 στο Καρυπίδη. Έπαιξε προκριματικά Champions League ο ΠΑΟΚ τότε. Δεύτερος βγήκε. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο βγήκε δεύτερος. Και στα 6 βαθμούς πίσω. Εγώ λέω πότε διεκδίκησε πρωτάθλημα. Δεν λέω στα play-off που ο Ολυμπιακός τερμάτισε πέμπτος εκείνη τη χρονιά. Πότε διεκδίκησε πρωτάθλημα. Η ερώτησή σου σαν Ολυμπιακός είναι η εξής.
Πότε ρε Παοξίδες από το 85 διεκδικήσατε πρωτάθλημα. Διεκδικήσατε πρωτάθλημα. Πέστε το ρε παιδιά να ακούσουμε πότε μία χρονιά. Και να κάνω και μία πρόβλεψη. Ναι. Μέχρι να βγει η χρονιά αυτή εδώ του 17, ο Ολυμπιακός θα είναι συν 4 ή συν 5 από την ΑΕΚ. Όχι από τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ θα μπορεί πώς θα βγει αυτό, ρε φίλε. Μείον 5 είναι τώρα. Πώς θα γίνει αυτό που λες. Πώς θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να βγει το 17, πόσα ντέρμπι έχει, ρε φίλε, μέχρι τέλος χρονιάς, ξέρεις. Η ΑΕΚ. Ναι, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και. Καλά, το ΠΑΟΚ δεν τον υπολογίζουμε. Πες μας, πόσα ντέρμπι έχει. Δεν το ξέρω ακριβώς το πρόγραμμα. Ωραία, λοιπόν, η ΑΕΚ έχει ντέρμπι εδώ με τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα, ναι. Έχει εκτός έδρα, ναι, έχει με τον Παναθηναϊκό εκτός. Ναι. Έχει, πώς το λένε, έχει 2-3 παιχνιδάκια εκτός έδρας δύσκολα, όπως λες τώρα με τον Αστέρα Τρίπολης. Θυμήσου το, Αυγερινέ, εγώ το λέω, θυμάται ο Στεφανάκης, δεν πειράζει, εσύ έχεις Αλτσχάιμερ, δεν θυμάσαι καλά. Άκου να δεις, 5 βαθμούς συν, 4 με 5 βαθμούς συν, ό,τι σου έχω πει βγαίνει. Και όταν θα πουληθεί ο Κούτρης πάνω από 10 εκατομμύρια, παίρνε μετά, λέγει εδώ πέρα ότι οι μάνατζερ το πουλήσανε και ότι δεν ξέρει ο κόσμος που αγοράζει από μπάλα, εντάξει. Θα πουλήσει τον Κούτρη. Όταν θα πουληθεί ο Κούτρης 10 εκατομμύρια, ναι. Τα ίδια μας έλεγες και για το Ρέτζο. Όταν σου λέγω για το Ρέτζο, δεν σου είπα τίποτα. Δεν πίστευες 15 και εγώ σου λέω. Ρε, περίμενε ρε που δεν μου είπες τώρα. Σ' ακούει ο κόσμος. Μου έλεγες ότι 15 ούτε μία στο εκατομμύριο δεν έχει προτάσεις. Και εγώ σου λέω θα φύγει με 2 φέτος. Και μου λες του χρόνου με 10-15 μου έλεγες. Και εγώ σου λέω θα φύγει φέτος με το 2 μπροστά. Έχω μάρτυρα το Στεφανάκη. Ρώτησε τον που θυμάται καλά. Μη μου λες τώρα ότι θέλεις και μετά με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Σ' αρέσει ο Κούτρης, λοιπόν, ρε φίλε. Ρε φίλε, από αυτούς τους μπακ που υπάρχουν τους αριστερούς, πες μου καλύτερο μπακ από τον Κούτρη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το να βάζει τώρα το Φιγκέιρας με τα ανάποδο, ρε φίλε. Άμα ρε φίλε, αυτός ο προπονητής γι' αυτό έφυγε. Κατάλαβες. Γιατί έφυγε. Γιατί έβαζε αυτό το μπακ. Γιατί έβαζε το ζηλέ δεξί μπακ. Γιατί έβαζε τον αμυντικό και το παιδί τον Νικολάου, γιατί δεν τον έβαλε μέσα που και έκανε το Ρωμαόσον και καλά center back. Έλατε, ρε φίλε, πες μου εσύ ότι με την ΑΕΚ νικάς 0-2, βάζεις ρε φίλε ένα τρίτο στόπερ μέσα και αφήνεις μόνο τον Μπάρτο και τον Εμενίκε μπροστά και τους κάνεις 0-4 και τους βγάζεις και τον Εμενίκε αφού τους ή άλλους άχρησος ήταν. Ας τον Μπάρτο μόνο. Ας τον Μπάρτο. Ας τον Μπάρτο. Βγάζεις τον Εμενίκε. Ο Εμενίκε θα κάνει πολλές κηδείες φέτος. Θυμήσου το. Ο Εμενίκη όταν φορμαριστεί θα λες. Προς το παρόν δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Προς το παρόν. Πάει να τον φορμάρει με τα μάτς βέβαια. Φεύγει από το κέντρο στον Μπονούτσι και στον άλλο να τον αυτιά της Γιουβέτσου και δεν μπορούν να το πιάσουν. Με κεφαλοκλειδώματα το σταματάγανε προχθές. Άσε ρε φίλε. Βλέπουμε μπάλα. Τώρα αυτά που σας λέω κρατήστε. Να τον δούμε. Ρε τι να δεις. Δεν το ξέρεις τον Εμενίκη εσύ που βλέπεις μπάλα. Ποιο είναι το προσόν του Εμενίκη, να τον δούμε στο χορτάρι με τον Ολυμπιακό. Ναι, έχουν έρθει και άλλοι παίχτες με περγαμινές και αυτά. Και δεν αποδώσανε. Χθες ήταν ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Πρώτα ήταν αυτός και μετά ήταν ο Φόε. Δηλαδή, πώς να στο δώσω να το καταλάβεις, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην δε βλέπουμε. Τον Εμενίκη όμως, φίλε, δεν θέλω να το δω στην κόντρα που θα παίξεις με τη Γιουβέντους. Εσύ πρέπει να παίξεις ένα κατακτητικό ποδόσφαιρο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θα πρέπει ο Εμενίκη να ανοίξει άμυνες. Ναι, ρε φίλε, άκου να σου πω λίγο. Όταν θα έχεις, καταρχήν για να ανοίξεις άμυνες, έχεις 4 center forward στον Ολυμπιακό, έτσι. Εγώ για βλέπω τα δύο τα έχουν, τους είχαν μέχρι τώρα. Ήρθε άλλος προπονητής, ρε φίλε. Σίγουρα πρέπει να κάνει καλύτερη διαχείριση. Εγώ άλλο σου λέω τώρα. Πες μου εσύ, άμα είχες ένα παίχτη δίπλα στον Εμενίκη, στο Ολυμπιακό στάδιο, που νικούσες 0-2. Με τις επιθέσεις που έκανε η ΑΕΚ, που ανοιγότανε, τους έκλεινε στο σπίτι τους, το έκανες 0-4. Και θα διώχναν και τον προπονητή του σήμερα. Μην τρελαθούμε τώρα. Έπρεπε το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Δοκάρει και μέσα, σμάγκα, δοκάρει και έξω, δεν ξέρει από μπάλα. Έφυγε, Κούτρη. Καλύτερα που έγινε αυτό γιατί έφυγε ο προπονητής. Και τώρα θα δούμε με τον Τάκη, εσύ, Γερινέ. Εγώ πέταξα λευκή πετσέτα. Κάθεσαι και μας λες ότι είναι καλός προπονητής ο Αναστασιάδης και ο άλλος, πώς το λέω, άλλος ο Φαλακρός που έχετε στον Άρη, πώς το λένε, ρε, τον. Ο Φυρός. Κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα και σε ακούει και ο κόσμος και σε παίρνει και στα σοβαρά κιόλας. Είναι ένωση με το Λεμονί, Που έτρωγε τάλιρα από το Λεμονί. Έτρωγε τάλιρα με τον Ηρακλή, δεν έφαγε τάλιρα. Καλά. Με τον Παναθηναϊκό δεν έφαγε ένα τέσσερα τριοφόρο. Το Λεμονί θα πάρει πρωτάθλημα εσύ φέτος, από το Σαββίδι και το Μελισανίδη. Καλά. Πάλι εδώ θα το βάλουμε. Έχουμε φτιάξει καινούργια ράφια και δεν χωράνε. Άντε, γεια. Άντε, επόμενος κύριος. Έλα, φίλε.
Έλα, φίλε. Μ' ακούς? Καλημέρα, ναι. Ο Τσουκαλάς πήρε τηλέφωνο, ρε φίλε. Όποιος θέλει πήρε τηλέφωνο. Πρέπει να ήταν ο Τσουκαλάς αυτός. Ξέρω εγώ, ο Τσουκαλάς, ο Μουκαλάς, δεν ξέρω. Αυτός δηλαδή τι θυμάται τώρα, θέλει να θυμηθούμε πώς πήρε ο Ολυμπιακός πρωταθλήματα. Όχι, δηλαδή, αυτός είχε κανένα άλλο ερώτημα. Θυμόμαστε. Από το 85 λέει θέλει, ο Πάκου και έκανε πρωταθλήματα. Θέλει να θυμηθούμε γιατί ο Πάκου δεν διεκδικούσε πρωτάθλημα. Όχι, πότε σε είπε διεκδίκηση. Ας το πότε, το πώς και γιατί δεν διεκδικούσε πρωτάθλημα, μας είπε. Δεν είχε λεφτά. Μπορεί. Ας τα λεφτά. Μπορεί να μας το πει. Άλλος Αντρίκια. Δεν σε ερώτησε αυτό εσένα. Για μισό offside πέρσι, σε φάση που είχε πέναλτι, μας κάσανε εκεί οι τρεις. Φέτος δεν μιλάει κανείς, όλοι πήραν από τέσσερα πέναλτι. Mm. Και δεν είναι υπολογίσιμος ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ ακόμα, έχει κανένα στολικό του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Από αυτούς. Και δεν τον υπολογίζει. Έτσι είπε. Δεν τον υπολογίζει με τον Τάκη. Με τον Τάκη. Και με τον Νικολάου πίσω. Ναι. Θα του τα πει ο Πρίγιοβιτς. Άντε για. Για μισό offside που γίνανε όλοι πέρσι μια ομάδα. Και μας κάσανε. Τα θυμάται αυτά. Θα του τα χώσεις ρε φίλε. Που ήτανε μαζί. Που ήτανε μαζί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός όλες τις εκλογές. Γιατί δεν μας μιλάνε για, το, για αυτό το πράγμα. Για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Από πέρσι μέχρι φέτος. Δεν υπολογίζει τον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι αυτός δηλαδή. Και πήγε με το λεμονί αυτός τώρα και είναι και σίγουρος. Ναι. Όσο για την ΑΕΚ, αυτά είναι αυτά που περνούσαμε και εμείς τόσα χρόνια. Η Ευρώπη μας έσπασε τα πόδια και πέρσι και πρόπερσι. Ευρώπη τώρα, τι θέλει την Ευρώπη αυτός. Μας έσπασε τα πόδια. Θυμάσαι σε φλάσεις. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο ΠΑΟΚ. Πρωταθλητής στις φλάσεις. Δεν αντέχεται η Ευρώπη. Τα ήθελε. Θέλει άλλα ρόστερ η Ευρώπη. Άμα θέλεις να πάρεις στην Ευρώπη κάτι, πρέπει να φτιάξεις άλλα ρόστερ. Δεν γούσταρε σήμερα που είδε στην ΑΕΚ να φουλάρει, δεν έτριβε στα χεράκια. Φυσικά και γούσταρα. Άντε μπράβο, αυτό του λέω. Τον είδες στο κόρνερ πως πήγε τον Χρυστοδουλόπουλο. Είδες βολίδες. Με τη γλώσσα. Είδες. Απ' έξω. Α, μπράβο. Τον είδες στο τελευταίο κόρνερ πως πήγε. Βέβαια. Αλλά δεν ξέρουν και μπάλα. Παίρνουν και λένε και άκι, πια έκρε με τον μπακάκι, ρε. Πόσο θα αντέξετε, ρε. Ένα μπακάκι έχετε, ρε, πίσω. Πόσο θα αντέξετε. Εγώ βγάζω Μακ, βάζω Βιερίνια. Πεσμένοι είναι και αυτοί οι δύο ειδικοί σου. Αυτά γιατί δεν τα λένε. Λένε και αερολογίες εκεί πέρα χωρίς να ξέρουν, χωρίς να βλέπουν. Και μιλάνε για ξυλά σταφύλια περσινά. Και να μας πει ένας γάβρος γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να διεκδικήσει πρωτάθλημα τόσα χρόνια. Και τι υπήρχε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Γκαγκάτσης υπήρχε. Εσύ γιατί δεν μας λέει ένας γιατί. Φίλε, μια ερώτηση ποδοσφαιρικά. Αν σε πάθει κάτι ο Πρίγιοβιτς από πίσω, τι γίνεται μετά. Καλή ερώτηση. Εγώ έχω μόνο αυτή τη θέση, φίλε, να πονέσω. Έχει, α, μπράβο. Γι' αυτό εγώ έχω μόνο αυτή τη θέση. Μόνο αυτή τη θέση. Πρέπει να είσαι το Γενάρη όσο πιο κοντά γίνεται μέχρι να ενισχυθείς εκεί. Εγώ θέλω να τα πάρω ένα, όλα ένα 0 και να έρθει την 7η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός να του ρίξω 4 πάλι. Όλα ένα 0. Να πάω στη Λάρισα. Τώρα 0-1. Την άλλη ένα 0. Αυτό θέλω. Να βλέπω 60 λεπτά τίποτα και να βάζω ένα γκολ και να φεύγω. Αλλά στον Παναθηναϊκό την 7η αγωνιστική το θέλω 4 γκολ πάλι. Απλά κάποια στιγμή όμως το 1-0 είναι πολύ κοντά και στο 0-0, φίλε. Άμα παίζει με τη φωτιά συνέχεια. Δεν μπορεί αυτό ο ΠΑΟΚ τώρα να φορμαριστούν οι παίχτες, να φτιαχτούν οι παίχτες αυτοί. Ο Παναθηναϊκός, να κάτσει χαμηλά. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται διαλύεται. Το Γενάρη οι παίχτες του θα φύγουν. Πες μου 2-3 παίκτες του που θα ήθελες στον ΠΑΟ. Το Μολέδο θέλω μόνο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Στο center back, έτσι. Σωστός, το Μολέδο σωστός. Μαζί με τον Ζαμπράνο. Τέλος. Μολέδο, Ζαμπράνο, δίδυμο. Και χτίζεις πίσω πύργο, τέλος. Δεν περνάει τίποτα. Μ' αρέσεις, φίλε, η ποδοσφαιρική σου τοποθέτηση είναι πολύ καλή. Το Χουλτ θα τον ήθελες. Το Χουλτ. Το Χουλτ. Όχι το Χουλτ, φίλε, δεν μπορώ κοτσιδάκια μούστακο στην τούμπα. Μας έκανε και τις μαγκές πέρσι, άστον αυτό. Δεν το γουστάκι. Δεν το γουστάρω, όχι. Για μένα είναι το καλύτερο αριστερό μπακ αυτή. Αλλά μου βγαίνει με μια λαζονία ο άλλος ο γάβρος που πανηγυρίζουν το 2-0. Τους κάνανε να πανηγυρίζουν το 2-0. Και μου βγαίνει μια λαζονία με τον Τάκη Λεμονή. Λες ρε φίλε και ποιον έχουν. Χάσανε 2-0 και πανηγυρίζανε τα αθηναϊκά τα ραδιόφωνα όλα. Ο Τάκη Λεμονή. Πάμε γραμμές. Επόμενος, φιλιά, για χαρά. Ωραία τοποθέτηση. Θέλω Μολέδο Ζαμπράνο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, φίλε. Μολέδο Ζαμπράνο. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά, καλημέρα, φίλε. Ναι. Τομόπουλος. Γεια σου, Τομόπουλο. Τι κάνετε. Καλά, Τομόπουλο. Καλά, είσαι αυτό που λέει και ο παρέα σου. Τι να κάνουμε, παιδε. Θυμάστε τι σου είχα πει όταν αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από την Έστερσον. Για βοηθά. Σου είχα πει 30% στεναχωρέθηκα και 70% χάρηκα. Ναι, το γιατί. Αυτά που λες. Ναι.
Γιατί ο ΠΑΟΚ θα προσγειωθεί στο πρωτάθλημα, δεν θα έχει αυτή την πίεση και ιδιαίτερα σου είχα πει ότι οι ξένοι κυνηγάνε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Και μου έχεις πει σωστός. Ναι. Ο κύριος αυτός που είπε ο Ολυμπιακός προηγουμένως, που είχε, ρετάριζε κατά τη γνώμη μου, ναι. Θα το απαντήσω εγώ. Επειδή δεν το απαντήσατε, επί σάντος, ας κοιτάξει να δει πώς έχασε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ναι. Και τι ήταν, και επειδή γνωρίζω το Σάντος και μιλάω, ναι. Και τι ήταν αυτό που τον έκανε να φύγει. Το Σάντος. Έτσι. Ναι. Γιατί είδε ότι βρωμάει. Βρώμαγαν τα πάντα. Ο, δεν είδε ότι βρώμαγαν τα πάντα. Όχι, εγώ στο λέω. Εγώ στο λέω. Ο δεν τον κάλυπτε εξαγωνιστικά. Εγώ στο λέω. Εγώ στο λέω γιατί μιλάω με τον Σάντος. Ναι. Λοιπόν, ο Σάντος και από την Εθνική έφυγε. Γιατί το σαμποτάρισε ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Οι κύριοι αυτοί του λέγανε, αν πάρεις τον Τζαβέλα, τον Αθανασιάδη και κάποιους άλλους στο ΠΑΟΚ, δεν θα παίξουμε. Και οι ίδιοι παίχτε με την, στο παιχνίδι, αν το ξέρεις αυτό που λέει, που κερδίσαμε την Φαντοστού, πριν τα παιχνίδια, αν παίξουν αυτοί, δεν παίζουμε. Και σήκωσε γροθιά ο Σάντος και λέει, δεν θέλετε να παίξετε, μην παίζετε. Το ξέρεις ότι τον διώξε, ο Σάντος τον είχαν τα εισιτήρια το προηγούμενο παιχνίδι όλα έτοιμα να φύγει. Το γνωρίζετε. Δε? Και στο παιχνίδι με τον Φαντοστού του τα δώσανε, μάλλον ήταν το αποχαιρετιστήριο του Καραγκούνη, τον αναγκάσανε να φύγει, του δώσανε τα εισιτήρια και αυτούς όλους τους ξένους, όχι τους Έλληνες. Γιατί? Να σου το πω γιατί. Γιατί ζήτησε από την ΕΠΟ μείωση των ομάδων, κατάργηση των δανεικών και να είναι το ποδόσφαιρο πιο δίκαιο. Η διαιτησία πρέπει να αλλάξει. Το γνωρίζετε αυτό που λεφτό. Τώρα που πήρατε τις ενώσεις θα αλλάξει. Εγώ δεν θα, να σου πω κάτι. Ναι. Σίγουρα αυτό παίζει ρόλο, αλλά εγώ σαν φίλαθρος και το πάω κιόλας, επειδή αγαπάω το ποδόσφαιρο και όπως ξέρεις που σου είχα πει να μην συνεχίσω που έκανα εκπομπές στην Αμερική με δική μου οικονομική ευχαίρεια. Λοιπόν, θέλω να είναι καθαρό το ποδάθλημα και θα το πάρει καθαρό ο ΠΑΟΚ. Καλά, δεν το πάρει γιατί. Καθαρό, δεν το πανηγυρίζεις εσύ. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Δεν είπα, θέλω να πάρει. Αν το πάρεις έτσι, αν γίνει και οφθαλμού, δεν θα το αρνηθώ. Φίλε, γιατί πρέπει να το χτυπήσεις έτσι πως σε μαρτυρούσε αυτός τόσα χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Όχι, αλλά πρέπει να το καταλάβουν. Υπέρ του οφθαλμού αντί οφθαλμού. Ναι, μα, κοίταξε να δεις. Αν προσέχεις τώρα τι κάνει ο Σαββίδης. Έπαιρνε ο Ολυμπιακός όλα τα ενινά και κοιτάζουν τους δανεικούς σε ομάδες για να παίρνει τα παιχνίδια. Είναι έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Δεν το βλέπεις το κάνει ο Σαββίδης. Αυτό κάνει. Εγώ πιστεύω το κάνει αυτό. Ναι. Και καλά κάνει. Ναι. Όμως θέλω να κρατήσει και Ελληνάκια για πάρτι του. Ναι. Και συμφωνώ πάρα πολύ με τον Λουτσέσκου, ναι. Που ζήτησε, και αυτό το γνωρίζω, να μην φύγουν πες. Όπως και τον Αθανασιάδη τον παρακαλούσε. Τον εκλυπαρούσε. Αυτό πιστεύω να το ξέρεις. Ναι. Δεν δέχτηκε γιατί ο Αθανασιάδης, ξέρεις πόσο καλός αθλητής και καλό παιδί ήταν. Φυσικά είχε και την κέλα του, είχε τις κακές μέρες. Βέβαια δεν ευθύνεται μόνος αυτός. Ευθύνεται και όλοι ο φύλαθος κόσμος, ο οποίος αντιδρά τόσο αντιαθλητικά, απειλεί τους παίχτες. Δεν γίνεται να απειλείς τους παίχτες. Να τους κριτικάρεις, ναι. Να τους απειλείς ακόμη και τη ζωή και με ξύλο και τέτοια. Αυτά είναι απαράδεκτα, Ραυτόπουλε. Ποιος τα έκανε αυτά? Ο κόσμος. Ποιον κόσμο? Ο κόσμος που τον απειλούσε. Ποιον? Ποιον? Τον Αφανισιάδη. Έχεις τρελαθεί, ρε φίλε. Γιατί? Εδώ δεν μια μάζα του κόσμου. Μια μάζα του κόσμου τον απειλούσε. Σιγά τα αίματα. Το σαλπικίνης πρέπει να πει. Και αυτό και ακόμα χειρότερα. Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Φύγε. Καλό μεσημέρι. Γιατί φύγε. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα μόνο. Μεσημέρι. Ναι. Μια κουβέντα μόνο. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτά αν πιστεύεις εσύ ότι δεν συμβαίνουν. Τώρα το η Ελλάδα. Βλέπεις πολλά έργα. Τι Αθανασιάδη. Όχι, δεν βλέπω έργα. Δεν βλέπω έργα. Ξέρω πραγματικότητα. Εδώ δεν απειλήσαν τη ζωή του Σαλπικίδη, το Αθανασιάδη. Ο Σαλπικίδης, άμα θες να μάθεις, το ξέρεις, όχι άμα θες να μάθεις, ο Σαλπικίδης αγαπάει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ
Και όμως κυνηγήθηκε τόσο άσχημα. Και θα σου πω και ένα τελευταίο. Ναι. Σαν φίλο θα το πω. Με φίλο αυτό πνεύμα. Έβλεπα την Εθνική. Ναι. Και στην Αμερική βλέπω όλα τα παιχνίδια. Ναι. Τώρα είμαι εδώ, όπως ξέρεις. Ναι. Με το Βέλγιο. Ναι. Σ' αρέσει να βλέπεις. Είμαι σίγουρος δεν σ' αρέσει αυτό που θα πω. Ναι. Να βλέπεις να μπαίνει ένας μεγάλος παίχτης όπως είναι ο Λουκάκο. Ναι. Με το που μπήκε μέσα. Ναι. Λουκάκο μπουνέ. Που, παύλα, γε. Yeah. Μ' αρέσει αυτό, ναι, μ' αρέσει. Σ' αρέσει να το προκαλούν αυτό το πράγμα. Ναι, μ' αρέσει. Κοίταξε, με τότε θα βγάζουμε αλήτες φιλάθλους. Να βγάζουμε. Και χούλιγκαν. Έτσι θέλω. Εγώ πιστεύω θέλει πιο καλύτερο να αγαπιούνται τέτοιοι. Όταν κάποτε είχα το. Και άξιες να βλέπεις το όταν κάποτε είχα το χαρτιά συνέντευξη και το μόρα στην Αμερική. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε. Ε? Πόσο χρόνο είσαι. Σου το είπα και την άλλη φορά, 70 χρονών. Μια μέσου 40 άλλα θα με έλεγες. Πάμε. Λοιπόν, μια κουβέντα. Καλό θα σε κάνει να τα ακούσει αυτό. Καλό θα σε κάνει να τα ακούσει αυτό. Παράδειγμα το χαλκιά και. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Το 2015 τολμήσαμε. Το 2016 την κάναμε θεσμό. Και τώρα ακόμα πιο δυναμικά στη τρίτη διεθνή επιχειρηματική έκθεση του Επιμελητηρίου Σερών. Από 29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Έμποροι, παραγωγοί, επαγγελματίες, όλοι μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ, Έλενα Παπαρίζου. Στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στο κέντρο της πόλης. Στη επόμενη Λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Για να δούμε τι λέει ο λαός εδώ. Το πρωτάθλημα έγινε συναρπαστικό. Έλα, εξίδε. Έλα. Πάμε επόμενη, ναι. Τούρου, τούρου. Πάμε. Καλημέρα. Το Μολέδο ήθελε ο Παόξης να κάνει εγώ αφέμαξη. Και το Χουλτ θα έλεγα. Έκανε αφέμαξη τον Παναθηναϊκό. Και το Χουλτ. Και ναι. Το Χουλτ. Και το εγώ Χουλτ. Άλλον θα ήθελα. Δηλαδή, ο Λέω, από τον Λέοβας και από τον άλλο που δεν παίζει και τα λοιπά. Άλλον θα ήθελα. Ποιον? Δεν λέω. Ας πούμε ο Παόξης ποιο θα θέλω. Να σου πω ποιο θα ήθελα. Πάμε, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, εγώ ήθελα να απαντήσω σε ένα φίλο που ρωτούσε πριν από πού πηγάζει η αλαζονία του Ολυμπιακού και πώς γίνεται ο Ολυμπιακός να μην υπολογίζει τον ΠΑΟΚ. Αυτή την ερώτηση την έκανα εγώ σε πολλούς φίλους μου Ολυμπιακούς. Ναι. Τι είπαν αυτοί? Λοιπόν, και μου είπε ένας το εξής. Μου λέει, όταν λέει επί μια δεκαετία εγώ ήμουν εκτός διεκδίκησης, τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και δεν υπήρχα. Ναι. Ποιοι εκμεταλλεύτηκαν την ανυπαρξία μου? Η ΑΕΛ. Τέσσερα πρωταθλήματα η ΑΕΚ και τρία ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πού ήταν, λέει, ο ΠΑΟΚ? Ναι.
τα τελευταία 20 χρόνια λέει είμαι δυνάστης. Τότε που δεν υπήρχα, λέει, πουθενά. Πού ήταν ο ΠΑΟΚ, να δείξω ότι μετά από μένα έρχεται αυτός. Ναι. Από εκεί λοιπόν πηγάζει η αλαζονία. Ναι. Αυτό είναι. Κακά τα ψέματα. Δεν έδειξε ποτέ ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι αυτή που είπε ο φίλος Ολυμπιακός πριν. Δεν έχει δείξει τώρα από το 85 μέχρι σήμερα μια φορά ότι ναι, εγώ, αλλά τώρα παιδιά, εγώ έχει ένα παράγοντα ο οποίος ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο κοντά στα επίπεδα διαπλοκής χρημάτων, εξουσίας, προσπαθεί να μπει στο status quo των επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ τέτοιον ποτέ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του δεν είχε ποτέ ένα σαβίδι. Δεν είχε. Τώρα όμως που τον έχει... Να μπει στη Βουλή και να λέει και να κάνει και να ράνει. Να μπαίνει στις ενώσεις και να λέει λιγούριδες πόσα θέλετε. Κουρασάν εγώ έχω 4 τόνους σοκολάτα να σας ταΐσω. Θέλετε να είστε φίλοι μου λιγούρια. Δεν είχε τέτοιον. Τώρα όμως τώρα που έχει, τον έχει όμως. Τώρα που τον έχει πρέπει. Ναι. Να δούμε πρώτον να βοηθιέται, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να βοηθιέται τη διαιτησία. Δεν, άλλο λέω εγώ, ότι η αλαζονία τους είναι υπερβολική. Έχει όμως μια βάση σου. Αλλά λέει, και σένα, και μωρέ, η χωριατήλα σου, όριο δεν έχει σαν ΠΑΟΚ. Χωριάτης είσαι κι εσύ. Ναι, με αυτό σου λέει ο Ολυμπιακός, ότι μέχρι και η ΑΕΛ πήρε πρωτάθλημα τότε που εγώ απουσίαζα, ναι, και δεν μπόρεσε να πάρει ο ΠΑΟΚ, αυτό σου λέει. Ναι, άδικο λοιπόν, δεν έχει. Τώρα όμως που έχει σαβίδι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δούμε πρώτον να βοηθηθεί. Να βγάλεις τη βλαχιά σου θέλει τώρα. Να πετάξεις τον Καζαντζίδη από το τροπάριό σου. Σωστό. Αυτός ο Καζαντζίδης, ο καταραμένος, κάνει κακό στη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο κακό. Και όχι μόνο στην μπάλα. Έτσι είναι. Απλά τώρα που είναι ο Σαββίδης, πρέπει να δούμε πρώτα να βοηθηθεί. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να βοηθιέται. Αφού ρε φίλε, έδωσε κρουασάν. Άμα δεν ωφεληθεί, δηλαδή μισό λεπτό. Είμαι εγώ ΠΑΟΚΣΙΣ. Έχω το γραμμένο. Ο γραμμένος τον έβαλε και ο Ζαγοράκης και αυτή δίπλα στο Σαββίδη. Σωστό. Ωραία. Του λέω ο Σαββίδης, έλα εδώ ρε συγγραμμένε, καλός άνθρωπος είσαι. Τι γίνεται εδώ πέρα. Να πρέπει να πάμε στις ενώσεις. Καμιά μπάλα ποδοσφαίρου, κάνω αυτό κτλ. Ωραία. Πάμε τις μπάλες ποδοσφαίρου. Τι θέλουν αυτοί οι λιγούριδες. Έχουν υπογλυκαιμία. Κουρασάν φωλή. Κουρασάν φωλή. Μαρμελάδο ροδάκινο. Μαρμελάδο ροδάκινο. Βύσινο σήκω τι άλλο. Κομπό στο ροδάκινο. Λοιπόν, τα πήρανε τα ροδάκινα. Ωραία. Τώρα άμα πάρει σφυρίγματα ο Τίγρης. Εγώ, ναι, φίλε Σασαβίδης, θα βγάλω τους Τσετσένους στον δρόμο. Μέχρι τώρα όμως, όπως έλεγε ο Χούντας σε μια συνέντευξη που τον είχα πάρει, να μα την Παναγία σου λέω, μου λέει, να μα την Παναγία σου λέω. Θα βγάζα τους Τσετσένους στον δρόμο. Έλα μέχρι... το κύριε μου, τι έγινε, εσύ τι πήρες, κουρασάν, μάλιστα. Έφαγες κουρασάν και δεν κοιτάς τον ουρανό που ο Θεός έδωσε, μάλιστα. Χραπ! Βάρ τον κάτω. Δημοκρατία. Μέχρι τώρα 5 αγωνιστικές. Δεν με πιάνεις, δεν με καταλαβαίνεις και όχι, δεν σε πιάνω μια χαρά. Ναι. Απλά μέχρι τώρα ποιος είναι ο μόνος που μπορείς να πεις ότι καταφανώς ευνοήθηκε. Μέχρι στιγμής. Ναι. Ο Μελισσανίδης με το πέναλτι που πήρε στη Λαμία. Στη Λαμία, ναι. Όταν λοιπόν πάρει ένα τέτοιο πέναλτι και ο ΠΑΟΚ και όταν παίξει και το πρώτο του σοβαρό παιχνίδι μα όπως έπαιξε. Μα οφείλει να το πάρει αυτό το πέναλτι ο ΠΑΟΚ, ναι, ρε φίλε. Όταν το δούμε με το τα πάρει. Μάτια μας τότε τα θα πούμε ότι... Πήγανε, σου λέω. Ο άλλος ο Γαλανομάτης με τη φαλάκρα, ο Κιμήσης που λέγεται γραμμένος. Είναι δικός, ναι, μας άνθρωπος. Το ρόλο όμως που παίζει αυτός στη Σουέφα που είναι η Τρόικα, τον ξέρουμε. Ας το να μόνο τώρα με το ρόλο της Σουέφα. Θα έχω τώρα τους Έλληνες μέσα εδώ πέρα. Θα έχω τα κουρασάκια. Ποια Σουέφα. Έλα εδώ εσύ Σουέφα. Ποιος είσαι εσύ. Τη Σουέφα. Έλα εδώ εσύ, δεν είσαι λιγούρης. Αυτός που είπε ότι 7 στα 10 μάτς είναι στη μένα, τα της Β' Εθνικής. Τι θες να φας, κουρασάν, τι θέλεις, στη μαύρη θάλασσα, πού θες να σε πάω. Δεν ξέρω. Πού θες να σε πάω. Εδώ ήρθε ο Κολίνα και ο Γίγαντας, ο Γίγαντας. Ο γιος του, ο μπαμπάς του Μάκη του Γκαγκάτσι, πού τον είχε. Αν μας πει ο Κολίνα με τα μάτια τα γουρλωτά και την κασίδα. Ναι. Πού έτρωγε, πού έπινε, πού πήδαγε, πού έκανε άλμα επικοντό. Πού. Βρε η μαρμίτα είναι βρε, κοίτα τα λεφτά ρε, πάμε επόμενη γραμμή. Και την πολιτική εξουσία. Έχω τον Τσίπρα τώρα, έχω την ΕΠΟ τώρα, έχω τον Ολυμπιακό με το λεμονί και δεν θα πάρω το πρωτάθλημα. Από το Λευκοπύργο σας τούκας θα πέφτετε να αυτοκτονάτε. Άντε τώρα που θα πάρετε το πρωτάθλημα τα γάρια, επόμενη γραμμή. Πότε θα το πάρετε. Καλημέρα. Και να και θα δω και η ομάδα δεν χτίζεται από μια μέρα στην άλλη. Ο άλλος ο φοβικός να πούμε ο Λουτσέσκου. Μια. Άντε ρε θες προπονητή τι θέλετε ρε. Άντε ρε πάμε να τους διαλύσουμε να πούμε. Θέλει και ψυχολογία. Μια. Το σαγόνι μύτη γαμψή, καμπούρα.
Πάμε, ναι. Δεν σε εμπνέω, Λουτσέσκου, πάντα. Δεν με εμπνέει με αυτή τη μάπα. Δεν θέλει. Έλα, ράπε, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσείς. Λοιπόν, αεξής είμαι. Ναι. Πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Ακούω τώρα λέτε για την ΑΕΚ, ας πούμε, ότι θα ξεφουσκώσει, δεν μπορεί και ότι δεν έχει βάθος στο ρόστερ. Συγγνώμη, σήμερα αυτά τις ηθλάσεις δεν είναι μηνύματα. Δεν άκουσα. Οι θλάσεις, μπαμ μπαμ μπαμ, σε μια εβδομάδα, τρεις έχεις. Κοίταξε, οι θλάσεις, ας πούμε, δηλαδή έχει να κάνει με τον Τζόζιτς, που ο Τζόζιτς, ας πούμε, μπορεί να έχει επιβαρυμένο το ιστορικό του και μπορεί απλά να συνέβη αυτό. Δεν συνέβη σε κάποιο παίκτη που ήταν περί την ΑΕΚ. Και ο Σιμόης, ας πούμε, ταλαιπωρείται με μικροπροβλήματα. Ναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Που αυτό, ξέρεις, όσον αφορά θλάσεις, και στη Ρεάλ μπορεί να πάρουν θλάσεις. Εγώ άλλο θέλω να πω. Για ποιο λόγο, ας πούμε, η ΑΕΚ να μην έχει αποκτήσει μια ταυτότητα ευρωπαϊκής ομάδας. Π.χ. πώς είναι η Σεβίλη, πώς είναι η Νάπολη. Αφού έχει, ας πούμε, Ισπανό προπονητή, ναι, και είναι μια φιλοσοφία πάνω από τους άλλους. Πολύ καλό προπονητή. Για ποιο λόγο δηλαδή. Έχει τον καλύτερο προπονητή η ΑΕΚ, έτσι. Συμφωνώ. Ή τουλάχιστον ταιριάζει με τη φιλοσοφία τους. Πολύ καλό. Για ποιο λόγο, ας πούμε. Ναι. Και για ποιο λόγο να μην αντέχει, ας πούμε, δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Δηλαδή η Σεβίλη για ποιο λόγο αντέχει, ας πούμε. Παράδειγμα. Δεν θέλω να συγκρίνω με το μέγεθος, απλά λέω το είδος των ομάδων. Ναι. Γιατί φίλε, στις ευρωπαϊκές ομάδες ο παίκτης όπως είναι στη Γερμανία έχει οκτάωρο, ναι, κάθε μέρα. Είναι υπάλληλος εκεί πέρα. Συμφωνώ, δεν πάει. Απλά λέω ότι... Κάνουν ένα τροχαδάκι εκεί, δύο συστήματα και άιντε. Και κλαπάκια και τέτοια. Γι' αυτό τον λόγο παίχτης της Σεβίλης ή ο παίχτης της γερμανικής ομάδας αντέχει και παίζει και δύο και τρία παιχνίδια που λέω λόγω στην εβδομάδα. Συμφωνώ, απλά λέω ότι επειδή έχω ξένο προπονητή, μπορεί να έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία από πέρυσι ή να προσπαθεί να το περάσει και προπονητικά και από θέμα γύμνασης και από όλους τους τομείς. Προσπαθεί, ας πούμε, να ανεβεί ένα level για τα δεδομένα ελληνικής ομάδας π.χ. Η ΑΕΚ σίγουρα είναι η πιο καλογυμνασμένη ομάδα αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος. Αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται. Κοίταξε, αυτό θα φανεί και στη διάρκεια, έτσι. Γιατί τώρα μιλάμε για δύο μήνες. Αλλά αυτό το ανησυχητικό είναι για την ΑΕΚ. Ότι δεν βλέπεις να γίνεται κάποιο rotation στους παίχτες. Δηλαδή, στηρίζεται σε 13 παίχτες η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Εδώ και... Κοίταξε, σίγουρα αυτοί οι παίχτες περνάνε εξετάσεις εργομετρικά και οτιδήποτε και φαίνεται ότι αντέχουν. Λογικά, αν γίνεται σωστή δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι τα πράγματα τόσο αυθαίρετα. Ότι απλά με βολεύει ο Μάνταλος, με βολεύει ο Αραούχο. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, θα μπω τώρα στη διαδικασία σύγκριση για το ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ ότι φέτος θα χτυπηθεί ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Και για ποιο λόγο. Γιατί στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, που είναι η εσωστρέφεια. Αν φέρει ένα στραβό αποτέλεσμα, αρχίζουν να τρώγονται μεταξύ τους. Και θέτουν αμφιβολία για τον προπονητή, για το αν έπρεπε να παίξει ο Πρίγιοβιτς, αν έπρεπε να παίξει ο Μπίσεσβαρ. Που αυτό στην ΑΕΚ δεν συμβαίνει γιατί υπάρχει υγεία. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ. Αυτό στον ΠΑΟΚ το θέμα που θα προκαλέσει προβλήματα θα είναι με τον Μπίσεσβαρ. Εγώ πιστεύω από εκεί μπορεί να προκληθούν προβλήματα η μη χρησιμοποίησή του. Γιατί πριν λίγο καιρό λέγαμε ότι ο Μπίσεσβαρ είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Που είναι μακράν ο πιο ποιοτικός παίκτης που διέθετε ο ΠΑΟΚ. Τώρα έχει παραγωνιστεί. Και τώρα ξαφνικά παραγωνείται με έναν παίκτη που ήρθε μεταγραφή. Εγώ δεν βρίσκω δηλαδή κάποιο λόγο να παραγωνιστεί ο Μπίσεσβαρ. Που έχει εκτός από ότι ξέρει πολύ μπάλα. Έχει και τρομερά, έχει πολύ καλά στημένα χτυπήματα. Η δυσκολία που θα πει ο ΠΑΟΚ εγώ θεωρώ ότι στις άμυνες της, βέβαια, θα χρειαστεί τον Μπίσεσβαρ έστω και σαν αλλαγή. Ναι. Δεν μπορεί να τον πουλήσει. Αν θέλει πρωτάθλημα, δεν πρέπει να τον πουλήσει. Πρέπει να τον έχει και όσο. Βέβαια. Είναι λάθος να τον πουλήσει τον Μπίσεσβαρ. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Να κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση σε εσάς και στους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Αν ο ΠΑΟΚ περνούσε στην Ευρώπη, θα τηθόταν θέμα το αν θα έκανε φάτο πρωταθλητισμό. Πείτε το μου, ίδιο ναι, θέμα θα έμπαινε. Το ίδιο θέμα θα έμπαινε. Εγώ πιστεύω, φίλε μου, ότι αν μπορεί να γίνει μια διαχείριση για να χωρέσουν και οι δύο στόχοι. Εγώ πιστεύω ότι αν περνούσε Ευρώπη δεν θα τη δόταν καν ζήτημα πρωταθλητισμού. Και θα γινόταν ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν παίζει ρόλο ο πρωταθλητισμός. Όπως είπε και ο Ραπ πριν, ας πούμε ότι η ΑΕΚ π.χ. σήμερα έτρεξε, κουράστηκε, πώς θα πάει να παίξει την Τρίπολη. Γιατί να σου πω και κάτι άλλο. Και rotation σήμερα αν έκανε, π.χ. το 80% των παικτών. Πάλι θα αναγκαζόταν η ομάδα είτε χάνει είτε κερδίζει, τρέχει. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή τα καταπίνει τα χιλιόμετρα. Άρα το θέμα είναι ότι γιατί να μην πάρεις το θετικό αποτέλεσμα εφόσον είσαι μες στο γήπεδο. Είναι έτσι. Κοίταξε, αν στο 60 είσαι στην Τρίπολη 0-0 και χάσεις με ένα 0 και φας την κόντρα στο transition, δηλαδή σου φύγει ο άλλος 5 φορές στην πλάτη, θα μου πεις τη Δευτέρα, άμα βγούμε και ζούμε και είμαστε καλά, είχες δίκιο, Ραπτόπουλε. Τώρα, ό,τι και να πω, χαμένο θα είναι. Έγινε. Ναι, να σε πω κάτι, Ραπ. Ναι. Το σκεπτικό σου
έχει μια λογική. Συμφωνώ. Απλά να σου πω και κάτι άλλο. Για να μην το παίζουμε συνεχώς ότι θα παλέψουμε και θα κάνουμε. Όταν πας να πάρεις πρωτάθλημα, είσαι υποχρεωμένος να κερδίσεις τις δύσκολες έδρες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ούτε κούραση, ούτε ναι. Είμαι ντεφορμέ, ούτε τίποτα. Έτσι παίρνει πρωτάθλημα. Και σίγουρα δεν πρέπει να παρουσιαστεί όπως τα Γιάννενα. Έτσι. Και θα δούμε αν χρειαστεί το σφύριγμα, το πάρει η ΑΕΚ στην κούραση απάνω. Σωστό. Να σου πω τώρα να λύνει σαν να εξής, δεν το θέλω να το πάρει. Χίλιες φορές δεν πάρει πρωτάθλημα. Και δεν το. Αν όλοι δεν θέλω να το πάρει, πήγε ο άλλος 70. Ναι, ρε, δηλαδή αυτά που κορόδευα τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό, αυτά να κάνω. Τι να κάνει, τα άλλα. Δεν θέλω, ρε, έτσι. Εγώ θέλω να μπει ομάδα μέσα στην Τρίπολη και να του έχει 0-2 στο 20. Και να πω ότι να, αυτός είναι άξια τώρα πάει για πρωτάθλημα. Αυτό το πράγμα θέλω. Θέλω να είναι ανώτερη σε όλα τα μήκη και πλάτη. Αυτό θέλω. Και να σου πω και κάτι. Και ποιος Παντελίδης με λες τώρα και ποιος Αστέρας. Δηλαδή τι θα παίξει άμυνα και εγώ θα βελτιώσω την επίθεσή μου. Να. Εδώ γιατί έχω κάτι καλύτερο. Γεροί να είμαστε. Κλείσε. Πάμε. Εντάξει, ναι. Πάρουμε και αυτή τη γραμμή και θα πάμε. Στις τελευταίες πόσες είναι, 5 γραμμές Γιάννη. Στις τελευταίες 5 γραμμές βασικά. 5 τελευταίες γραμμές. 5 τελευταίες γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Χαρίλαος, Ολυμπιακός. Κι άσου Χαρίλα που είσαι Ολυμπιακός, από πού παίρνεις Χαρίλα. Από Θεσσαλονίκη, είχα πάρει και χθες το μεσημέρι. Έλα ρε Χαρίλα. Τι κάνετε. Γεια σου Βασίλη. Καλά είμαστε. Να πω λίγο και για τους προηγούμενους. Φωνάζουν ο ΠΑΟΚ έχει το ρόστερ. Εγώ δεν βλέπω ένα τρομερό ρόστερ του ΠΑΟΚ τώρα. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς. Αν θα φορμαριστεί ποτέ. Είναι πλήρες το ρόστερ και κάποιοι παίκτες του είναι ανομοιογενείς ακόμα και κάποιοι είναι ντεφορμέ. Ειδικά το εννιάρι του Παπ βάζει γκολ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι βάζει γκολ ο ντεφορμέ Πρίγιοβιτς και η πλαϊνή του, που η ξένη πλαϊνή του. Εγώ στον μπακ είναι δύο τα προβλήματα που βλέπω σημαντικά. Δηλαδή, ένα είναι για μένα στο αριστερό το μπακ. Ναι. Δεν με γεμίζει ο Λέοβατς. Δεν ξέρω, δεν τον έχουμε δει και το Λεβέκ. Και το άλλο είναι ότι ο ΠΑΟΚ, αν του πάθει κάτι ο Πρίγιοβιτς, σου έχει αλίμονο μέχρι το Γενάρη. Αυτό είναι. Δεν έχει τίποτε από πίσω. Αυτά είναι τα θέματα για μένα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ που βλέπω. Τώρα να μιλήσω και για τον Ολυμπιακό λίγο. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει κάποια θέματα. Έχει θέμα στο αριστερό τον μπακ όταν παίζει ανοιχτά. Και γι' αυτό πέσω ο καλύτερο μπακ είναι ο Χουρ, για μένα ο Χατζησάφη του Πανιόνιου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Έδειξε ένα καλό πρόσωπο η ομάδα με το Λεμονί. Δηλαδή πιστεύω ότι αν δεν έβαζε ο Εγκουαίν τον γκολ και προλάβει να πετάξει τον Ποτία μέσα, θα φέραμε τον βαθμό. Το πιστεύω. Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα βγαίνει και πάω. Ότι θα έτρωγες γκολ από την κόπωσή σου, θα έτρωγες. Το μάτς δεν πήρε πόντο γιατί στις 5-6 κόντρες που έβγαλε στο χώρο δεν τελείωσε καμία. Ναι. Θα μπορούσε να βάλει γκολ να φας και ένα. Ξέρεις τι, το λέω και στον πατέρα μου, λέω λείπει τελική πάσα. Ο Σεμπά τώρα εκεί μέσα, το αν είχε το τελείωμα και έκανε 0-1, μπορεί να έφερνες και ένα-1, λέω εγώ. Ξέρεις τι, το θέμα είναι ότι έλειπε τελική πάσα, αλλά το θέμα είναι ποιο να βγάλεις από αυτούς για να βάλεις το Φορτούνι, το Μάριν, ας πούμε, για να δώσεις την πάσα. Μπορείς να βγάλεις το Σεμπά. Τον Ελονοσία, τον Εμενίκε. Και τι θα βάλεις, το Φορτούνι σεντερφόρ. Αλλά. Πώς για το Φορτούνι σεντερφόρ. Γιατί όχι. Τώρα. Γιατί. Καλύτερα να βάλεις το Φορτούνι σέντερφορ. Καλύτερα να βάλεις το Σεμπά σέντερφορ. Γιατί όχι το Φορτούνι σέντερφορ. Γιατί. Σέντερφορ για μένα μόνο ο Πάρντο θα μπορούσε για την κόρτα. Γιατί όχι το Φορτούνι σέντερφορ. Με τα στοιχεία που έχει, που έχει τα τελειώματα και το έχει δείξει ο Πάρντο. Μέσα για μένα, εκεί, για μένα ο Σεμπά είναι μαχητικός, είναι δυνατός. Με απαλλαγμένο από τα μαρκαρίσματα. Ο Πάρντο, Πάρντο. Πάρντο, εντάξει. Θες 5-3-2 με Πάρντο και Φορτούνι, θες με Πάρντο Μπεν. Έχει εναλλακτικές, μόλιγες. Κωστή, να σε κάνω μια ερώτηση, μια σκέψη στο 5-3-2. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να παίξει 3-5-2. Με Νικολάου το ψηλό και ποιον τρίτο. Νικολάου, Σισε και Έγχελς. Μπορούσε, βεβαίως. Και αριστερό μπακ αυτό το Σεμπά. Το Σεμπά, ξέρεις κάτι τι γίνεται με το 3-5 του Ολυμπιακού. Και ο Φιγκέιρα τον είδα να τον παίρνει στο μάτς με την ΑΕΚ στο ένας με έναν Ολιβάδια και να τον κάνει σκόνη. Και τον είδα εσύ τον Κάρλας Ντάγκλας, Κέρ Ντάγκλας, πώς το λέγανε αυτό, τον έξω αριστερά του Γιουβέντους, ο οποίος τον είχε διαλύσει και επειδή δεν είχατε και χαφ να τον ντουμπλάρει, φάγατε πολλές κούρσες από εκεί. Δεν έχεις το 5, μπορεί να βρεις 3 center back, βρες μου τους 2 πλάγιους back half. Κούτρης ανεπαρκής. Σεμπά, βαρύς για πάνω κάτω. Ποιος θες άλλος. Δεν έχεις back half, θες δεξιά Φιγκέιρας,
ανεπαρκή στο 3-5-2. Το θες τον Ομάρ, ανεπαρκέστατο στο 3-5-2. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις το 5-3-2, αλλά με ποιον back half δεξί και αριστερό. Δώσ' μου μια λύση. Τα full back σου δεν μπορούν να παίξουν full back. Ποιος είναι ο full back? Να πάρουν το Χατζησάφη να παίζει full back. Πόσο? Να πάρουν το Χατζησάφη του Πανιωνίου. Τόσοι παίκτες έχουν πάρει, πάρουν άλλον έναν. Τώρα με το Χατζηστάθη και με το Χατζηπαπάρα τώρα θα πάει ο Ολυμπιακός να παίξει 3-5-2. Εμένα μου αρέσει ο Χατζησάφη προσωπικά. Όπως και ο Μασούτ μου αρέσει. Πώς? Μ' αρέσει και ο Χατζησάφη και ο Μασούτ. Γενικά ο Πανιώνας μου αρέσει πολύ σαν ομάδα φέτος. Ρε φίλε, back half ξέρεις τι σημαίνει. Ναι. Back half στον Ολυμπιακό ας πούμε μπορείς να παίξει μόνον από τους Έλληνες ο Κυβρακίδης, το Ατρομήτη. Με τρίτο center back. 400 μέτρα σε 20 δευτερόλεπτα. Σε 35 δευτερόλεπτα. 40 πόσο είναι. Να σου πω και άλλο τώρα. 300 για την... στην Κοζάνη, σε ένα χωριό και ένα χωριουδάκι, ο Κυβρακίδης. Στη Βίστας. Ωραία, να σε πω τώρα για την ΑΕΚ σήμερα. Η ΑΕΚ την είδα, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, έχασε πολλές δυνάμεις πιστεύω για το μάτι της Κυριακής. Και το τελικό αποτέλεσμα την αδική, αν και τον γκολ του Λιβάγια ενδέχεται να είναι offside στο τέλος. Ναι, μπορεί να είναι και λίγο offside, ναι. Ναι. Έπρεπε να κερδίσει για μένα, ήταν άτυχη, έπεσε έναν πολύ καλό τροματοφύλακα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει συνέχεια. Όταν βλέπω η ΑΕΚ τέτοια μπρεμούρα, γίνονται σέντρες, πάει ο Βράνιας από 70 μέτρα κούρσα, γυρνάει πίσω, τόση 70 μέτρα σέντρα πηδάει, πάρ' τη θλάση. Διαχείριση, βιολογική, μέτρια έως κακή. Εάν την πληρώσεις την Κυριακή, η κριτική η σημερινή δική μου θα έχει μεγαλύτερη αξία. Αν κερδίσεις την Τρίπολη και πας σε διακοπή έτσι, είναι και ο τρόπος που θα κερδίσει. Όχι, θα είναι και ο τρόπος που θα έχει κερδίσει βέβαια, έτσι. Μπορεί να της κάτσει πρώτη φάση ρε φίλε, δεν είναι στο ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να βάλεις τέτοια. Εάν εγώ τον Παντελίδη τον υπολογίζω πολύ στο κομμάτι κλείνομαι, φεύγω στην κόντρα, είναι το αλέβα του μαθητής. Θα σε δημιουργήσει πρόβλημα την ΑΕΚ. Πάντως εγώ πιστεύω ότι η διακοπή ευνοεί τον Ολυμπιακό γιατί άλλαξε προπονητή. Γιατί ο Τάκης θα έχει μερικές. Ναι, θα κάνει τακτική ο Τάκης Λεμονής. Θα πέσει από το μπαλκόνι. Θα έχει μια εβδομάδα εφίλε να το βλέπει. Πάντως μου έκανε σήμερα μεγάλη εντύπωση η φρεσκάδα που δείξε η ΑΕΚ μετά από ένα παιχνίδι με πάρα πολλά τρεξίματα με τον Ολυμπιακό. Έδειξε μεγάλη φρεσκάδα η ΑΕΚ. Μου έκανε εντύπωση. Έχει την Κυριακή όταν δεις τη φρεσκάδα. Πάντως ο γυμναστής σίγουρα κάνει πολύ καλά τη δουλειά του εκεί πέρα. Μην το λες την Κυριακή, έλα να δεις τη φρεσκάδα. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο γιατί περιμένουν οι άλλοι σήμερα. Άκουσα σε μια εκπομπή, στην εκπομπή του Διαμαντόπουλου, λέει ότι ο Ολυμπιακός από τις 32 ομάδες που έπαιξαν στο Champions League είναι η μοναδική που έπαιξε Κυριακή. Ποιος είναι ο Διαμαντόπουλος? Ακούς. Ο Διαμαντόπουλος ποιος είναι? Ένας δημοσιογράφος. Παντέλης Διαμαντόπουλος. Δεν το ξέρω. Πού είναι, πού κάνει το παιδί αυτό? Στο Sport 24 Radio με τον Γιάννη Φιλέρη. Α, εντάξει, δεν το ξέρω. Έγινε. Ναι. Καλό βράδυ. Bye bye. Δεν τον ήξερα. Το ξέρεις ο Διαμαντόπουλος? Όχι. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ερώτηση. Ναι. Εάν η Τρίπολη δώσει το παιχνίδι στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ έχει να της δώσει άλλο παιχνίδι? Παίζει ο κύπελο. Όχι. Άλλη ομάδα. Δηλαδή έχει καβάντζα η ΑΕΚ άλλη ομάδα για να βοηθήσει την Τρίπολη? Α, δεν ξέρω. Αυτό το Μελισανίδη ρώτησες αυτό. Όχι εμάς. Τώρα αυτό που λέω, ρωτάω, αυτός ξέρει με τα γλυκά και με τα τέτοια ασχολείται ο άνθρωπος. Δεν το ξέρω ερώτηση το έργο. Κάνω. Δεν ξέρω, ερώτηση. Άμα ήξερα θα στο έλεγα να είσαι σίγουρος. Μα γι' αυτό σε ρωτάω, οπότε δεν, για να μην είσαι σίγουρος να μην απαντάς, σημαίνει ότι μάλλον δεν το έχει. Δεν το έχω. Όχι εσύ, εάν κάτι πεζότανε μάλλον θα το ξέραμε. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω. Ορίστε. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω. Θα σου δώσω εγώ την απάντηση σε μισό λεπτό που θα μπω μέσα να δω τις αποδόσεις στο στοίχημα. Θα σου πω εγώ. Ωραία. Περιμένω γιατί όπως λες, οι μπούκιδες βάζουν τα λεφτά τους και είναι το διπλό. Αυτή είναι την αλήθεια. 1-25 είχαν με τη Λαμία, είτε έτσι είτε αλλιώς βγήκε το διπλό. Ναι. Κάτσε να δούμε τώρα. Θα πέσω. Με τη Λαμία το παιχνίδι, 1-25 το δίνανε και 1-40 στο ημίχρονο το διπλό τη ΑΕΚ. Που αγωνιστικά δεν έδειχνε εικόνα κάτι τέτοιο. Ναι, έτσι. Καλά λέει, το ψάξαμε. Ναι. Δεν είναι τώρα κορόιδα. Το ψάξαμε οι βοηθοί μας εδώ και οι συνεργάτες μας. Ναι. Όχι, η λογική του Βασίλη μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, είναι λογική της λογικής. Έτσι όπως πρέπει. Των αριθμών, ναι. Λοιπόν, τι δίνει ο άλλος με τα λεφτά του. Λοιπόν, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο παίζεται στο 1,85. Το οποίο σημαίνει ότι την υπολογίζουν την Τρίπολη. Άμα δεν την υπολογίζουν, θα το βλέπεις κάτω από 1,60-1,50. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι το μάτς δεν θα είναι εύκολο.
Ναι. Ωραία, που σημαίνει η ΑΕΚ ακόμα. Δεν είναι ματιαγμένο, μου λέει, η απόδοση εμένα το παιχνίδι αυτό. Ναι. Ο Βασίλης το ερμηνεύω. Μας βοηθάει σε αυτά τα πράγματα, του αρέσει αυτό το κομμάτι και γουστάρω. Ναι. Όχι, Ραπτόπουλε, ο Βασίλης στο σκεπτικό που έχει, που κοιτάει τις αποδόσεις με τους μπουκ, που το είχε πει και σε ένα παλικάρι πριν κάνα μισάωρο, πριν 5-6 τηλέφωνα, έχει απόλυτο δίκιο. Εκείνη τα λεφτά, αυτοί στατιστικά, 9 στις 10 πέφτουν μέσα, δεν χάνουν τα λεφτά τους. Ναι. Και έχει δίκιο σε αυτό. Όχι πάντα, αλλά 9 στις 10, ναι. 8 στις 10. Ναι. 10 να πέσουν μέσα, κερδισμένοι. Συμφωνώ. Η ερώτηση επόμενη είναι η εξής. Ο Ολυμπιακός πήρε σφυρίγματα στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν του βγάλε την κόκκινη. Ναι. Ωραία. Ναι. Τι γίνεται με τη διαιτησία? Διότι εκεί θα παίξει το πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να παίξει στον αγωνιστικό χώρο. Ο άλλος κερδίζει 1-0, 1-0. Κερδίζει. Υπό ό,τι μετράνε. Δεν τη βλέπω να είναι ακόμα ούτε στον Κοντό, ούτε στον Τίγρη, ούτε στο Κουραμπιέ. Είναι σε μια μεταβατική περίοδος. Ναι. Okay, αυτό ήθελα να ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Και ένα άλλο στοιχείο που βλέπω είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη εταιρεία το Λάρισα ΠΑΟΚ καθόλου στο κουπόνι. Δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει καν σαν για στοιχηματισμό. Θα μπω και σε μια ακόμα εταιρεία. Σε μια εταιρεία που μπήκα δεν έδινε το Λάρισα ΠΑΟΚ καν σε απόδοση. Δεν το έδινε, δεν το είχε μέσα. Ναι, κάτι άλλο που πρέπει να κοιτάς όμως, Βασίλη, είναι και ότι σήμερα, ας πούμε, το Τρίπολη ΑΕΚ το δίνει ένα 80, έτσι δεν είναι? Ναι, κάπου τόσο. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η πορεία του μέχρι την Κυριακή που θα γίνει ο αγώνας. Καλό αυτό. Σωστό. Άμα πέσεις, κατρακυλήσεις το 1,50, βρούμε. Μπράβο, ναι, ή οτιδήποτε. Αυτό έτσι πρέπει να το. Διότι πολλά αλλάζουν και φυσικά ναι, τη στιγμή που Λάρισα ΠΑΟΚ παίζει Σάββατο. Λάρισα ΠΑΟΚ σε άλλη στοιχηματική εταιρεία παίζεται το διπλό στο 1,38. Εντάξει, οκ. Okay. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Η άλλη εταιρεία δίνει την ΑΕΚ, έχει μεγάλη διαφορά. Τη δίνει στο 2 από 1,85. Είναι αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά για δύο εταιρείες. Δεν παίζουν συνήθως τέτοιες διαφορές. Το δίνει διαράκι εδώ. Ναι. Λοιπόν. Πάμε κόσμο, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Λοιπόν. Καταρχάς θέλω να πω κάτι για τον μπάσκετ του Άρη. Τον μπάσκετ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, από όσο είδες, έγινε συμφωνία με Πετράτο. Το 99 καλύφθηκε δηλαδή ουσιαστικά. Έχει διασφαλιστεί. Ναι. Επίσης, βγήκε αδειοδότηση για να συμμετάσχει η ομάδα κανονικά. Και πλήρωσαν και για το παλέ. Μετά οπότε, από καιρό και λίγα. Και αυτά κατά κάποιο τρόπο μία ανακούφιση προκαλούν στον κόσμο. Γιατί μάλλον ξεκινάνε να ρέουν τα λεφτά. Γιατί αποφεύγεις τα χειρότερα τουλάχιστον. Γιατί, και θα σου πω γιατί. Γιατί έγιναν και δύο προσθήκες. Που η μία είναι πάρα πολύ καλή, γιατί ο παίκτης έχει πολλές παραστάσεις στο NBA, έτσι, ο Μπένσον. Και πέρυσι NBA έπαιζε. Ο Μπένσον είναι τον γκάρ που πήραμε ή το. Το πεντάρι, ο το πεντάρι που έκλεισε σήμερα. Χρειαζόμασταν, ήταν η θέση που πονούσαν. Ναι. Και το παλικάρι ο Χρυσίδης φέτος μπορεί να βγάλει μάτι. Μακάρι. Ναι. Και επίσης αυτός που πήραμε το shooting guard, ο Πάρφορο, δεν θυμάμαι τι θέση είναι βασικά, νομίζω τριάρι πρέπει να είναι. Ποιος? Το Gary Bell κάπως έτσι. Ναι, ναι. Αυτός έχει πάνω από 40% στοχεία στα τρίποντα, έτσι, σε όλη την καριέρα. Μάλιστα. Είναι αυτό που χρειάζεται ο Άρης, πιστεύω. Θα λογικά θα παίξουν στο κύπελο. Ναι, ναι, θα παίξουν κανονικά. Κάτι ακόμα ήθελα να πω. Θέλω να μιλήσω για το ποδόσφαιρο. Για τον Άρη δεν θα πω κάτι, γιατί πιστεύω ότι η ομάδα θα ανέβει φέτος τρένο, έτσι. Έτσι πιστεύω. Αυτά τα τρένα να μην τα λέμε, φίλε. Καλό είναι να αισιοδοξούμε, αλλά τα τρένα να εγώ μην τα λέμε. Δεν το Βασίλη, ο Βασίλη τον προβληματίζει η ρευστότητα στη διάρκεια παρά το αγωνιστικό. Και έχει δίκιο. Ναι, και συμφωνώ σε αυτό. Πρέπει αλλά να είμαστε πάντα δηλαδή προνοητικοί και να μην εφησυχάζουμε με αυτήν την ομάδα. Δηλαδή. Καλά, εννοείται έτσι αυτό. Εντάξει. Μέχρι να πάμε στην Α δεν γίνεται να εφησυχάζουμε. Αγώνα προ αγώνα να παίρνουμε τα παιχνίδια και βλέπουμε. Αυτό. Και κάτι ακόμα θέλω να πω τώρα για την Α Εθνική. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι στο συνδέκα στο τέλος. Και θα το πάρει πανηγυρικά. Πώς θα το πάρει? Αγωνιστικά το πώς πάρει. Το τεκμηριώνεις αυτό? Πώς το τεκμηριώνω γιατί. Για εξαγωνιστικά όλα μαζί. Μπράβο. Και εξαγωνιστικά. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα την πάθει πολύ άσχημα γιατί θα προσπαθήσει να πάει και στις διοργανώσεις κανονικά και θα χάσει πολύτιμους παίκτες. Σίγουρα. Όπως και ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Όπως έχει αρχίσει και χάνει. Σωστό. Όπως, ναι, και ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός από το Champions League θα αποκλειστεί. Αυτό το ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, δώσ' του μια ερμηνεία.
Τι να σου πω, είναι loser εσύ, η Ρικοστή. Σε λέει την εσωστρέφεια που είπε και ο άλλος και την κακή νοοτροπία που παρουσιάζει. Δεν υπάρχει και ο λαός σε είναι σε κάποια παιχνίδια, αυτό. Δεν ναι. Σου λέει... Λοιπόν, όσο για τον Ολυμπιακό θα αποκλειστεί το Champions League σίγουρα, οπότε είναι μείον μία διοργάνωση και επιθετικά είναι καλύτερα από όλους και ας μην φαίνεται ακόμα. Θα τον δεις στην πορεία. Άμα παίζει ο Πάρτο βασικός, η ΑΕΚ μέσα στον Ολυμπιακό θα φάει τρία γκολάκια.